Κούλα. Κούλα. Στο αφιερώνω. Όπου και να πας, όλα θα είναι ξένα. Όπου και να πας. Κι όλα σου τα όνειρα, τα χάρτινα, κάστρα γραμμισμένα. Μόνη θα κοιτάς, μόνη, στο σταθμό τα τρένα. Θα στα βλέπεις γέφυρες, μα χωρίς εμένα. Πού θα πας χωρίς εμένα? Όπου και να πας, όπου και να πας. Στο χαπί. Έλα! Θα ξαναβρεθούμε, θα ξαναβρεθούμε πάλι. Έχουμε να θυμηθούμε τόσα εμείς οι δυο. Θα ξαναβρεθούμε, θα ξαναβρεθούμε πάλι. 12 του Μάη σου έρχομαι, ποντάρισμος. Γκαβιάρικα τώρα. Όπου και να πας, όπου και να πας, όποιον και να ζήσεις, ό,τι και να κάνεις, πίσω θα σε φέρνουνε πάλι ανάμνησεις. Του Βόλου και άλλες. Μόνη θα κοιτάς, μόνη, χαμένη, στο σταθμό τα τρένα. Πού θα περνάνε? Θα τα βλέπεις να έρχονται, ναι, μα χωρίς εμένα. Χωρίς εμένα, πού θα πας βρε? Όπου θα και πας, να πας, όπου και να πας. Ετοιμάσου! Λούσου πλήσου! Θα ξαναβρεθούμε, θα εσένα θέλαμε! Όχι, όχι, δεν θέλαμε τη Λαριζινή! Εσένα! Έχουμε να θυμηθούμε τόσα εμείς οι δυο. Ξαναβρεθούμε, θα ξαναβρεθούμε πάλι. Έχουμε να πάρουμε ένα ακόμα κύπελο. Σένα ήθελα. Καμιά άλλη. Καμία άλλη. Έστω στο τέλος. Μπορεί να σε κάνουν κουδούνια οι παίκτες της Λάρισσας. Μπορεί να ξεκολώθηκες γιατί είσαι η πιο κολόφαρδη ομάδα του πλανήτη. Αλλά θα ξαναβρεθούμε πάλι. Έχουμε να πάρουμε ένα ακόμα γνήσιο. Θα ξαναβρεθούμε πάλι. Τέτοια αγάπη δεν πεθαίνει. Πού να πεθάνει τέτοια αγάπη που θες? Σε παρακαλώ. Σου έχω κι άλλο. Σου έχω κι άλλο. Να ξέρεις. Αχ, αυτή τώρα βγήκε. Όλη την ώρα δεν είχε μιλήσει. Γίνε λίγο πίσω, σε παρακαλώ πολύ. Ε, δεν είχε μιλήσει όλο το τραγούδι πουθενά. Εδώ είναι. Τώρα, πού θέλεις. Σου έχω και δεύτερο, σου έχω και δεύτερο σενάριο. Πάμε. Εδώ είμαι. Πω, πω, γδοντήλα, φίλε. Ε, να ξέρεις, πιο πολύ το πανηγυρίσαμε εμείς οι παοξίδες παρά οι διάδυο τα κετσικά του κεπέτος. Τελικά, καρδούλα μου, ήταν γραφτό πάλι να σε συναντήσω και στο τελικό. Ωχ, Παναγία μου, έλα κλέβια. Εσένα ήθελα, εσένα. Ναι. Πού θε, σπίτι μου, σπίτι σου ή και κάπου αλλού. Στο σπίτι σου θα έρθουμε. Μη μιλάς, μη μιλάς, πάρε μαγκαλιά. Έτσι, άλλο μαγκαλιάστημα. Να βλέπουν στη νύχτια, χαδιά και φιλιά. Και φιλάκια, δε. Όχι μόνο, δεν φαίνεται καθαρά σαρκικό, θα βάλω και συνέστημα. Σπίτι σου, ή και κάπου αλλού, θες στο Στουτγκάρδη, θες στο Μόναχο, θες να σε πάω στα ξένα να παίξουμε. Τη Γερμανία, πού θέλεις, στο Ηράκλειο, τη Μάντρα, στη Γάβδο, στο Ποντικονήσι. Αλλά όχι στο Ποντικονήσι δεν γίνεται. Υπάρχει θέμα εκεί. Πώς θα κάνει περιγραφή ο Άρης Γάτας? Είναι ένα θέμα και αυτό, δεν είναι? Ναι! Τελικά, καρδούλα μου, τελικά. Είμαστε μαζί. Είμαστε 12! Μέχρι το πρωί. Πάνω που μας πάει, τρελά του μυαλού.
σπίτι μου, σπίτι σου ή και κάπου αλλού. Πούτε, πούτε, πούτε. Έτσι πες μου, έτσι πες μου, όπου θες. Δεν έχω θέματα. Α! Μη μιλάς, μη μιλάς, πάρε μαγκαλιά. Να μπλεκτούν στη νύχτια, χαδιά και φιλιά. Και για τη συνέχεια, κάτι έχω στο νου. Κάτι έχω στο νου. Μα τι έχω στο νου, δεν μπορείς να φανταστείς. Θα το δείξω το που έχω στο νου. Κι όπου δεν έχω θέμα με την τοποθεσία. The local position. Δεν είπα κανένα ζήτημα. Και στα εξωτερικά σε πάω. Πάμε να παίξουμε και στα πουα πουα. Αν ένα πρόβλημα. Κανένα. Οχ, μπήκα μαλλιό σήμερα. Μπήκα μαλλιό. Έλα, 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 έλα. Πες. Μη μιλάς, μη μιλάς. Μη μιλά για τον Κομίνη, για αυτά μη μιλάς καθόλου, άσε για τον Ποντίκη, μη μιλάς, άσε. Κάτι έχω στο νου, τεράστιος, τεράστιος φίλε, απίθμενος, αέναος, ατέρμονος, Δημήτρης Κοντολάζος! Έλα, για πάμε. Για πάμε! Καλώς ήρθατε κάτω σε καλό καταπληκτικό κάτω σπέρο κομπιπίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια! Εδώ είμαστε! Συγχαρητήρια για την επιλογή σας καταρχήν, πρέπει να χειροκροτήσουμε. Νομίζω είστε στη σωστή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα άλλο. Αυτό θέλουμε να πούμε. Ένα ευχαριστώ. Που και που να το λέμε. Ξέρετε εσείς γιατί. Δεν χρειάζεται να πούμε, να λέμε. Ούτε δεν χρειάζεται, ούτε νούμερο, ούτε δεν υπάρχει τίποτα. Ένα ευχαριστώ μόνο. Ένα ευχαριστώ. 29 του τουδό του μηνού του τουδό. Που μιλάμε, του τουδό, όχι του επόμενου, του τουδού. Η γενική κάνει του τουδού. Το του τουδού δεν είναι κάποια γραμματεία, ας πούμε, κάποιο κέντρο πολιτισμού. Τι, α, φίλε, πήρε μια επιδότηση από το του τουδού. Πώς λέμε, πώς λέμε γουγουά, πώς λέμε, ναι, ναι, δούνου του. Έτσι, έτσι, του του δου. Πού δουλεύει, το του του δου, είμαι υποδιευτή. Άντε ρε μάλακα, δουλεύει το του του δου. Ναι, ευχαριστημένο, φίλε. Α, μπράβο, αυτά και τα λοιπά. Ήσουνα, κοίταξε, ήμουνα β' βοηθό στο γου του δουμού. Και μετά, επειδή ήμουνα τελείω γου του που, με βάλανε μετά αφού ήμουν γου του που τελείω. Ολότελα, καβάλα, γου του που, καβάλα, ήμαν. Ήμαν. Αρμένιο δεξιό μπακ, ο ήμαν. Ή Γαλλοαρμένιος, Γαλλοαρμένιος μάλλον. Μπαστιά, Σωσό, Αζαξιό. Και κάποιος πέρασε και ένα φεγγάρι από τον Πανετολικό, δεν έπιασε. Και ξαναγύρισε στη Γαλλία. Λοιπόν, γου του πουδού, τελείως. Αυτά που λέτε. Σήμερα θα κληρώσουμε ένα υπέροχο τριήμερο στο ξενοδοχείο Φιλοξένια. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο που μας διαθέτει τα δωμάτια. Διευκρίνηση. Δεν πηγαίνετε χωρίς να έχετε βάουτσερ. Το χαρτάκι που σας δίνουμε εδώ. Έρχεστε από εδώ και πηγαίνετε τις μέρες που μπορεί το ξενοδοχείο και μπορείτε και εσείς. Το διευκρινίζω γιατί είχαμε θεματάκια. Δεν φτάνει που μας δίνει τα δωμάτια ο άνθρωπος να πούμε δύο διανυκτερεύσεις κούτρα. Γιάννης Κούτρας. Τζάμπα. Αν του πούμε να βγάλει τον κόσμο απ' έξω, δεν γίνεται αυτό. Το διευκρινίζουμε για μία ακόμα φορά. Άρα το σημερινό είναι για Δευτέρα ως Πέμπτη. Παίρνετε ένα ρεπουδάκι μέσα στη βδομάδα και πηγαίνετε Δευτέρα ως Πέμπτη. Μια χαρά. Δύο μαγικές νύχτες. Σουλουμουντρούγουμ και καραπιπερίν. Τένις. Δεν νομίζω ότι ισχύει για αυτό που λες. Πρέπει να ρωτήσω. Πρέπει να ρωτήσω. Η αλήθεια είναι πρέπει να ρωτήσω. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει πληρότητα το. Τέλος πάντων. Στη μία πλευρά είναι οι θερμές, απέναντι είναι το Φιλοξένια. Σήμερα δίνουμε για το Φιλοξένια. Θα το κάνουμε πάλι μέσα από τα τηλεφωνάκια. Εδώ είμαστε. Χορηγή πρώτης ώρας. Είναι η Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. 50 συν ένας χρόνος. Υπέροχα πράγματα. Εξαιρετικές τιμές. Σας λέω το εξής. Κάντε τη βόλτα σας από όλους. Πηγαίνετε και στους άλλους. Τους ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τους πούμε. Αλλά στο τέλος θα καταλήξετε εκεί. Στον κεντρικό δρόμο του Κορδελιού, Ανδρέα Παπαδρέου 10. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης. Θέλετε κινητό τηλέφωνο, θέλετε ταμπλετάκι, θέλετε MP3 player, θέλετε πιστολάκι για τα μαλλιά, θέλετε κουζίνα, τηλεόραση, home cinema, θέλετε τι.
πλυντήριο, ό,τι υπάρχει σε ηλεκτρική συσκευή, χρόνια. Και βέβαια αυτό το διάστημα, νεφ, πρώτη στα σκεύη μαγειρικής, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι νεφ. Επίσης, γυαλί ηλίου, γυαλί οράσεως, φακό επαφής, τα πάντα όλα εκεί. Τρεις γενιές οπτικά, στην Παναγή Τσαλδάρη 22, Optic Stores Μανολόπουλος. Θα πάτε, θα πείτε ότι ακούσαμε στην εκπομπή και ήρθαμε. Και τι μέσα σας κάνει και κορυφαίες μάρκες έχει και τα ματάκια σας ξέρει τι ταιριάζουν στα μάτια σας και μην βάζετε βαμμένα τζάμια στα μάτια σας γιατί θα καεί κανένα εσωτερικό και μετά Stevie Wonder. Προσοχή, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ραντεβού στα τυφλά. Έτσι. Προσοχή ιδιαίτερη. Δεν ξεχνάμε. Χορηγός πρώτης ώρας, όλα στα όρθια. Το κορυφαίο γυράδικο στην πόλη. Εκεί στη Λεωφόρο Στρατού 18. Εξαιρετικά πράγματα και σκεπαστές και ζουμερά κοτόπουλα σούβλας και ο πιο νόστιμος γύρος της πόλης από τον Δημήτρη και την παρέα. Και φυσικά χορηγός πρώτης ώρας το καφέ μάγαζο, αν έχετε εστιατόριο, αν έχετε μπαρ, καφέ κτλ. Οτιδήποτε σε καφέ σπρέσο, εσπρέσο βέντο, αλλά και υπέροχες γρανίτες και υπέροχα αναψυκτικά σπιτικά με τη συνταγή της γιαγιάς, χωρίς συντηρητικά και σούξου μουξου. Μπορούμε να πούμε τη λέξη κόλο στο ραδιόφωνο. Δεν είναι τόσο δόκιμη, είναι αλήθεια. Βέβαια, σε μια εκπομπή, λέμε εμείς σατυρική, υπάρχει μια ελευθεροστομία. Υπάρχει ένας τέλος πάντων αριστοφανισμός. Αν την πεις δυο φορές, δηλαδή κόλο-κόλο, είναι η χιλιανή ομάδα. Μια χαρά. Αν πω τη λέξη κολοκύθι, θίγεται κανένας? Όχι. Αν πω ποποκύθι, δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Αν πω ο κολοκοτρώνης, είναι επιλήψιμο? Όχι, την έχω χρόνια αυτή την απορία και το ρωτάω που και που. Όχι. Λοιπόν, αν πω τέλος πάντων ότι έχω ένα. Σήμερα τι θα βάζει, κολοκυθάκια. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι. Ο Κολομητρούς, το θυμάσαι, τον Κολομητρούς τη Λάρισα στο αριστερό μπακ. Κανονικά. Με το Λεοντιάδη, βεβαίως. Λοιπόν, κανονικά τον είχε εξηγηθεί ο Λεοντιάδης, φίλε, δεν άφηνε ο Λεοντιάδης, αγόρι μου. Από τις πιο ωραίες στιγμές στο συλλαλητήριο παρεμπιπτόντος. Έτσι. Το ξέρει ότι τον αγαπώ. Από τους πιο γνήσιους, από τους πιο αυθεντικούς τύπους. Μιχάλης, κάνουμε μαζί στον Αρένα στούντιο, περιγραφή, πάω Ολυμπιακός και έχω φάει τόσο κλωτσιά από κάτω, κάθε φορά που μπρούσα μπάλα, τάξ, ούτε ρε. Του λέω ρε Μιχάλη, Κωστή, sorry Κωστή, sorry Κωστή. Έχω φάει τέτοια κλωτσιά, του λέω βάλω επικαλαμίδες. Εντάξει, ο Μιχάλης έχει το εξής, φορτώνει σταδιακά. Δηλαδή, του λέω πώς το βλέπεις το μάτς, τι να δω. Μπες και πάρε το μάτς. 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 Κράτ και μετά ξανά χαμηλώνει. Μπες και πάρε το μάτς. Σ' αγαπάμε, αδερφέ, να ξέρεις. Τώρα μια και το φέρει κουβέντα. Από πού? Από τον Κολομητρούση. Έλεγα λοιπόν ότι μπορούμε να πούμε τη λέξη κολοκύθι, κολοκοτρώνης κτλ. Έχασα βέβαια, ξέχασα τι ήθελα να πω στην αρχή. Και γιατί έκανα αυτή την εισαγωγή. Α! Έλεγα ναι, ότι η ΑΕΚ δεν πρέπει να υπάρχει, φίλε, πιο κολόφαρδη, πιο ποπόφαρδη. Να πω πιο τυχερή, δεν χάνε, παιδιά. Αυτό που λέω για τις λέξεις. Που λέω να πούμε την θεωρία για το βρακί. Το ίδιο ισχύει. Τυχερή η ΑΕΚ. Τι να πεις. Αφού δύο φορές που τους δόθηκε η ευκαιρία των Λαρισινών, ναι, την πετάξανε στα σκουπίδια. Ειδικά εκεί στο τέτα τέτ που τη βρίσκει ο Μπάρκας. Μπράκας, πώς το λένε αυτόν. Που το έφαγε εδώ και ήταν περίληπος. Αλλά μετά θυμηθήκαν οι άλλοι ότι ναι, ναι, στην αρχή μας είπαν ότι αλλά δεν, κτλ. Εν τω μεταξύ κάνει ένα κοντινό η κάμερα στον Αραούχο και είναι έτοιμος να κλάψει ο Αραούχο. Και εσείς ρε παιδιά της Λάρισας είναι στο 94. Έχεις αντέξει τις σέντρες της Γιώμες. Έχεις αντέξει τα 52 φάουλ που έχει δώσει την ΑΕΚ έξω από την περιοχή. Μιλάμε, πρέπει να είναι ρεκόρ, έτσι. Δηλαδή πέφτανε συνέχεια, πέφτανε συνέχεια, συνέχεια. Έχεις αντέξει 94 λεπτά. Και σου λένε, στο κόρνερ που θα γίνει, μπορεί να πιάσεις έναν παίχτη από όλους. Δεν μπορείς να μαρκάρεις όλους, θα μαρκάρεις μόνο έναν. Επίλεξε. Ποιον θέλεις. Ποιον θέλεις εσύ, επίλεξε. Ποιον θες εσύ να μαρκάρεις. Συγγνώμη, το ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος δεν δίνει ένα 0-5 σου σχετικό κουπόνι. Αυτόν δεν θα πάω να πιάσω. Να πιάσω ότι τον Μπάρκα που κατέβηκε η κεφαλιά, τον απελπισμένο. Και τον έχουν ανενόχλητο. Και βέβαια εντάξει, οκ, okay, βάζει ένα υπέροχο γκολ ο άνθρωπος, με ψαλίδι. Εντάξει, το έχει, δεν είναι κακός παίκτης, το έχουμε πει. Είναι πολύ καλός παίκτης.
Φτύνει εκείνη την ώρα ο Μελισανής. Πού ρε, αυτός που μου ζητάει συμβόλαιο, αυτός βγήκε να με πάει στο τελικό. Αυτά είναι που λέμε το timing. Πώς θα του πεις τώρα όχι, κατάλαβες. Αλλά λέμε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτά είναι αλλωνών Ευαγγέλια, παπάδων. Θεωρώ ότι η συντηρητική πλειοψηφία ημών με ΙΤΑ πανηγύρισε. Δεν ήθελα να αποκλείσει η Λάρισα την ΑΕΚ. Ειδικά φέτος, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί στο μεταξύ μας παιχνίδι. Καλά, άσε που περίμενα ότι λέω κάτι θα γίνει και θα βγει η ΑΕΚ και δεν θα ξαναμπεί. Εκεί στο 89-90 λέω κάτι θα σκαρφιστούν, δεν μπορεί. Κάτι θα γίνει ρε παιδί μου, κάτι τι. Και μπαίνει τον γκολ στις καθυστερήσεις. Όπως ακούσατε και στην εισαγωγή, όπου θέλετε. Θέλετε στο ΆΚΑ, στο ΆΚΑ. Θέλετε στο Βόλο, στο Βόλο. Στην Κρήτη, στην Κρήτη. Στην Πάτρα, στη Γάβδο, στη Λίμνο, στην Κίμολο. Στη Στουτγκάρδη, στη Μελβούρνη. Πού θέλετε. Στο Γιοχάνεσμπουργκ. Πού, όπου γουστάρετε. Όπου γουστάρετε. Όμως, προσοχή σε αυτόν που θα κληθεί να σφυρίξει. Μη στείλουν κανένα θάνο, γιατί με τον Κομίνη είδατε τι έγινε. Δεν ακούγεστε Κωστή. Α, όχι, ήρθε μετά. Ακούγεστε Κωστή. Οκ, okay, είδα το προηγούμενο. Γεια σου, Μότο Μουδανιά. Φίλε, το ότι τρίζει καρέκλα σημαίνει κάτι. Δεν νομίζω να βάλαμε κιλά. Η καρέκλα έχασε κιλά. Λέω εγώ. Οπότε αυτό... Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τέτοια τεράστια ανησυχία από πλευράς της ΕΠΟ, από πλευράς των ανθρώπων του ποδοσφαίρου που στοργικά σκύβουν πάνω από τα προβλήματα του ποδοσφαίρου, από αυτούς που έχουν τα πάντα δίκαια και αξιοκρατικά μοιρασμένα, από αυτούς που υπηρετούν τους θεσμούς. Γιατί υπάρχει μια τέτοια μεγάλη ανησυχία, λέει, που θα συναντηθούν οι αεκτσίδες με τους παοκτσίδες. Για ποιο λόγο. Αν εσύ είσαι εντάξει και έχεις απονείμει δικαιοσύνη, αν εσύ είσαι ακριβοδίκαιος και έχεις κάνει αυτό που πρέπει, έχεις κανένα λόγο να ανησυχείς. Ερωτώ. Αν δεν έχεις πειράξει τη γυναίκα του γείτονα, αν είσαι εντάξει, φοβάσαι μη σου την πέσει ο γείτονας γιατί κολλάς τη γυναίκα του. Όχι. Αν δεν έχεις μπει βράδυ μέσα στο σπίτι του και το έχεις κλέψει τα ασημικά, τις εικόνες, τη μαλφή, ρολόγια και τα οικογενειακά άλμπουμ, αλλά και τις πανίνι, τα συλλεκτικά από το Μουντιάλ του 82. Υπάρχει κανένας φόβος, αν δεν το έχεις κάνει, ότι θα έρθει ο άλλος σου πει «Γιατί ρε κλέφτη, ρε, γιατί με έκλεψες» και να προκαλέσεις την έκρηξή του, την χωρίς τέλος οργή του, για αυτό που έχεις κάνει. Όχι. Άρα γαρούν, τίγαρ, τιγάρ, τιγαρούν, ως ουν, ως τα συμπερασματική σύνδεσμη. Αν λοιπόν υπάρχει δικαιοσύνη, για ποιο λόγο να φοβάστε ότι, ότι στο τέλος θα θερίσετε θύελες. Εκτός και αν έχετε σπείρει νωρίτερα ανέμους. Αν σπήρατε ανέμους, υποβιβάζοντας, υποτιμώντας την νοημοσύνη, κλέβοντας τον ιδρώτα μιας ομάδας, κλέβοντας την ηρεμία και τον ύπνο εκατομμυρίων ανθρώπων επάνω στον πλανήτη, που αγαπούν, που ζουν και αναπνέουν για τον Πανθεσσαλονίκη ο αθλητικό όμιλο Κωνσταντινουπολιτών, τότε πιθανόν να εξηγείται ο φόβος σας. Λέω, τότε πιθανόν, διότι ιδάλλως είναι ανεξήγητη αυτή η ανησυχία. Ότι θα κατέβουν 30.000 παοξίδες τρελαμένοι, οργισμένοι, θολωμένοι, γιατί θα τους έχετε κλέψει το πρωτάθλημα Ελλάδος. Λέω εγώ. Υπάρχει μια πολύ ωραία δήλωση, Μελισανίδη, μου την έβαλαν στον τοίχο. Αν μπεις λίγο στον τοίχο μπορείς να μπεις στον αθλητήριο, Σωτήρη. Μπες λίγο στον αθλητήριο, κάπου θα δεις τη φάτσα του Μελισανίδη με το Χάρη Αλευρόμηλο. Αλευρόπουλο. Μπες λίγο κάπου θα δεις. Και κάνει μία δήλωση, ψάξω, δεν βιαζόμαστε, είναι στον τοίχο μας. Θα το δεις, είναι κοντά, το έχει στείλει ο Δημήτρης Λιόλιος.
Μίμη, εσύ? Μπορεί να είναι ο Μίμης, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα δεις, είναι δήλωση στο Sky. Δημήτρης Μελισσανίδης. Και όταν το βρεις, βάλτε να ακούσουμε τι έχει πει ο κύριος Μελισσανίδης. Λοιπόν, εννοείται ότι δεν πάμε για να τα σπάσουμε. Ότι δεν πάμε για να μπλέξουμε σε φασαρίες. Δεν πάμε να φορτώσουμε πάλι την ομάδα με αφαιρές βαθμών πρίκα για την άλλη χρονιά. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να δείξουμε ποια είναι η κορυφαία ομάδα φέτος στην Ελλάδα. Ποια παίρνει δικαιωματικά το πρωτάθλημα Ελλάδος. Ποια ομάδα είναι αυτή που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και εχθές αποδείχθηκε η εικόνα δυστυχώς για τους προπαγανδιστές. Για αυτούς οι οποίοι επιμένουν να λένε Πανάξια, βγήκε πάλι ο Μπάρκας, λέει εμείς. Είμαστε, λέει, η καλύτερη ομάδα. Βλέπετε, νιώθουν την πρεμούρα να το πουν συνέχεια. Όταν καταλαβαίνεις ότι το κοινό αίσθημα σε θεωρεί πρωταθλητή επειδή αφαιρέθηκαν από τον δίκαιο πρωταθλητή βαθμοί, ότι αυτό που τόσα χρόνια κατηγορούσες, ότι παίρνεις ένα τίτλο στα χαρτιά και στα δικαστήρια, τώρα εσύ ίδια το κάνεις, καταλαβαίνεις ότι ακόμα και οι δικοί σας δεν γουστάρουν. Ακόμα και αεκτσίδες είναι που δεν γουστάρουν. Άνθρωποι που έχουν περηφάνεια, που έχουν αξιοπρέπεια, που αγαπούν την ομάδα τους και δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Έτσι. Όταν λοιπόν η εικόνα σε εκθέτει τόσο πολύ, τη μία μέρα βλέπεις κεντάει η ομάδα με τριγωνάκια, ο Πέλκας, ο Κάμπος, ο Πρίγιοβιτς, ο μπάλα αλλάζει πόδια, ο Βιερίνια έτσι. Και τους βλέπεις την άλλη μέρα να μπορούν να αλλάξουν ούτε δεύτερη μπαλιά, να ξεφυσάνε και να μην μπορούν να κερδίσουν τον Πλατανιά και τη Λάρισα. Άρα, πού είναι η ομάδα τεράστια? Και βγαίνεις καλά, ο Χιμένεθ πλέον έχει περάσει σε άλλη ζώνη. Fan zone, τελείως. Είμαστε, λέει, κλέφτες των ονείρων επειδή παίζουμε την καλύτερη μπάλα. Γελάει ακόμα και ο κουφός με τα αστεία σου. Γελάει ο κάθε πικραμένος. Ο κάθε πικραμένος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, επειδή τώρα θα τεθεί φυσικά το θέμα της έδρας, αν και το πιο πιθανό να γίνει στο ΆΚΑ, που δεν πρέπει να γίνει στο ΆΚΑ κανονικά, 100%. Ας έρθουν να παίξουμε στην Τούμπα, εμείς λέμε. Αφού θέλουν να παίξουμε στη δική τους έδρα, γιατί δεν έρχονται να παίξουν στη δική μας έδρα? Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι στην τραμπάλα της λογικής? Το δικό μας το αντίβαρο ποιο είναι? Αυτό 1-0. Θέλετε εσείς ο ΆΚΑ? Θέλουμε εμείς Τούμπα. Πάμε να ακούσουμε τι είχε δηλώσει πριν λίγα χρόνια ο κύριος Μελισσανίδης στο Sky. Αυτό έγινε, παραλαμβάνω, το ηθικό μέλη που την ουσία ήταν με τον νόμο. Αν ήμουνα ΑΕ και ήμουνα στην πλευρά και είχα έδρα το Παναθηναϊκό στάδιο και το αντίπαλο σωματείο μου ζήταγε να αλλάξει. Θα το κάνατε? Θα το κάνω, γιατί έχω μάθει να διοικώ υπερήφανα και είμαι υπερήφανος τόσο εγώ όσο και ο κόσμος της ΑΕ. Ξανά λίγο, ξανά μία, δώστε το. Το ηθικό μέλη που την ουσία ήταν με τον νόμο. Αν ήμουνα ΑΕ και ήμουνα στην πλευρά και είχα άντρα το Παναθηναϊκό στάδιο και το αντίπαλο σωματείο μου ζήταγε να αλλάξει. Θα το κάνατε? Θα το κάνω, γιατί έχω μάθει να διοικώ υπερήφανα και είμαι υπερήφανος τόσο εγώ. Έτσι. Όσο και ο κόσμος της ΑΕΚ. Άι, να σε δω τώρα. Άι, να σε δω. Θα βγεις να πεις, ακούστε κύριοι, εμείς δεν παίζουμε στο ΟΑΚΑ. Ασχέτως τι είχε συμφωνηθεί στην αρχή της χρονιάς, αυτά και τα λοιπά, μπορεί η επιτροπή της ΕΠΟ να βγει και να πει κύριοι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα αυτά, ότι η FIFA νυχθημερών ασχολείται μαζί μας, έτσι και η UEFA. Είπε ότι όχι, θα πάτε να παίξετε στο Ολυμπιακό στάδιο, αυτά είναι, τα τρώμε. Πού είναι ρε παιδιά το Brexit? Τι έγινε με το Brexit? Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά και ανεβαίνεις δύο-δύο τα σκαλιά. Αυτά. Διαλυματούμε και επιστρέφω. Να ανοίξουμε γραμμές, σούξου μουξου, τον Ατάλο, ξέρω εγώ να πούμε, ξέρω εγώ. Και επιστρέφουμε. Εδώ σε! Give pain to the crowd. Δώσε πόνο στο λαό. Γες τις μαργαρίτες για να δεις τον τελικό. Και λέ, γες κρυφά τις νύχτες. Οχ, πως θα το αποφύγω αυτό. Μιλούν. Δε! Δεν μιλούν οι μαργαρίτες. Μαρίνα Χάρου, πρώτη εκτέλεση, 1980, νομίζω. Μετά το πήραν οι Ραζί, όλοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. 2310 287
8-8-8, τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις στο υπέροχο Φιλοξένια στο Λουτράκια Ριδέας, μαγευτικά τα ξενοδοχεία, πετρόκτιστα, ατμοσφαιρικά, ξύλο και πέτρα μέσα, σουξουμούξου, υπέροχο θα περάσετε. Δύο διανυκτερεύσεις, Δευτέρα έως Πέμπτη, το διευκρινίζουμε και από τον αέρα. Πάμε, καλημέρα σας, ναι. Καλή σας ημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Δευτέρα με Πέμπτη είπατε. Δευτέρα με Πέμπτη, βεβαίως. Την Παρασκευή δεν κάνει. Όχι, δεν μπορούμε, δυστυχώς. Για ποιο λόγο? Είναι, έχει πληρότητα και δεν δίνεται. Είσαι σίγουρος? Βεβαίως! ωραίο γκολ έβαλε ο Εβραίος. Ο Εβραίος διαδεδομένος σκόρερ. Ναι. Απορώ πως δεν γράψαν στην τηλεόραση, δεν αναφέραν το όνομα του Σαββίδη με αυτόν τον διοργανό που πιάσανε. Μόνο αυτό μας έλειπε. Το φαντάζεσαι να λέγαμε ότι ξέρεις σε θεάτη να τρώει στο Μακεδονία παλάς με το Σαββίδη. Δεν αποκλείεται. Πέρα περιμένεις, θα το δεις και αυτό. Εδώ θα μας πάρουν εμάς για ανάκριση στο τμήμα. Όσοι λέει έχουμε γυναίκα που το όνομά της είναι Γεωργία, θα έχουμε λέει, πρέπει να κάνουμε λέει να δώσουμε... Τους Γιώργους δεν τους πιάνει πάντως, έτσι. Όχι, Γιώργος. Εδώ το λέει Γεωργία. Επειδή η Γεωργία, όσοι λέει έχετε παντρευτεί Γεωργία, θα πρέπει να περάσετε το τμήμα. Τώρα αν υπάρχει κάποιος που έχει παντρευτεί Λιθουανία, οκ, εντάξει δεν είναι. Για πες, Γεωργία. Τι να πω. Τσατίστηκα χθες, με παίρνουν τηλέφωνο μου στο 94, όχι. Ναι. Για να μην γίνει σίδερα τους Λαρισαίους, για να πάρω λίγο το αίμα μου πίσω, δεν ξεχνάω εκείνο το, ναι, το πατατράκ που είχαμε πάθει. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω από εδώ και προς τώρα, παιδιά, προσοχή. Βέβαια, να πούμε, Γιώργο, ότι η ΑΕΚ προκρίθηκε με ένα μουσαντένιο, με ένα τελείως άδικο γκολ που είχε πετύχει ο Μασούτ στο πρώτο μάτς, που χτυπάει γροθιά ο παίκτης στο Σβέρκο, τον παίκτη της Λάρισσας, ο παίκτης ΑΕΚ, σταματάνε όλοι και ο Μασούτ παίρνει την μπάλα, κανένα fair play, προχωράει μόνος του και πάει και βάζει γκολ. Με αυτό το γκολ πέρασε η ΑΕΚ, όπως καταλάβατε, έτσι. Άρα και εδώ είναι μία κύβδηλη, είναι μία πρόκριση η οποία έχει μέσα λαμογιά. Απλά. Τέλος πάντων, θέλετε τα παιχνίδια τώρα από εδώ και προς προσοχή. Εμένα με ενδιαφέρει το παιχνίδι της Κυριακής και τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και θέλει προσοχή γιατί έχουν αποβολές. Προσέξτε παλικάρια μας, προσέξτε. Μην πάθουμε εκείνο που είχαμε πάθει και παίξαμε στο τελικό του Παναθηναϊκού με μισή ομάδα. Προσέξτε, θέλει μεγάλη προσοχή. Νάτχο, Κλάου, θυμάσαι τότε. Δεν τους εμπιστεύουμε καθόλου. Δεν είναι τόσο βρώμικοι, τόσο ελεήνοι. Δεν παίζονται με τίποτα. Έγινε, Γιωργάρα μου. 16. Έγινε, Γιώργο μου. Έγινε, Γιώργο. Σε φιλώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, καταρχήν πιστεύω ότι οι περισσότεροι θέλαμε την ΑΕΚ. Ναι. Καταρχήν γλιτώσαμε αυτό μέχρι 12 Μαΐου να βλέπουμε τον Κούγια κάθε μέρα στα κανάλια. Ωραία, φίλε. Είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι. Όχι μόνο κάθε μέρα, και κάθε νύχτα. Μετά, καταρχήν δεν έχουμε να αποδείξουμε και τίποτα. Το ότι έχουμε καλύτερη ομάδα είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια μας, φίλε. Δεν πολύ ακούω κανένα. Ο μόνος που θέλει να αποδείξει κάτι είναι οι ίδιοι παίκτες, φίλε, στον εαυτό τους. Δηλαδή, ο πληγωμένος τους εγωισμός, η τρέλα τους, η οργή που έχουν για αυτό που τους έκαναν, να βγει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλιώς δεν έχουν αποδείξουν τίποτα. Τι, ότι είναι η καλύτερη ομάδα, το είδαμε όλη τη χρονιά. Λοιπόν, επιφυλάσσομαι για το αν θα καλέσουν τον Κομίνη, αν θα τον καλέσει ο Σκουτέρης, και γιατί έκανε αυτήν την κολοτούμπα η ΑΕΚ, αν έχει ψήσει κάτι στην όλη ιστορία με την κατάθεση του Κομίνη, με την αν υπάρξει, εκτός αν κυοφορεί η γυναίκα του μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι τον Οκτώβριο, δεν ξέρω. Τι εγκυμοσύνη είναι αυτή, 12 μήνη. Παραπάνω, φίλε, ο ελέφαντας λέει χρόνια. Λοιπόν, γερό να βγει το παιδί. Ναι. Και πιστεύω, Κωστή, ότι με μια ομάδα που μέχρι πριν μερικά χρόνια ο ύμνος της ήταν το τραγούδι του Πασχαλίδη, δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Λοιπόν, όταν έπαιζε με τον Ερμίζο Νιανών και με τον Αστέρα Μικόνου. Τώρα με όλη την εκτίμηση στον Αστέρα Μικόνου. Βέβαια. Που μπάζει. Θα μετώπιστε, δεν έχει ένα θέμα η άμυνα εκεί. Εκεί ειδικά, ναι, εκεί θέλει μεταγραφές. Να κλείσει από πίσω. Να κλείσει αυτή η τρύπα στην άμυνα. Ναι, λοιπόν. Τι γίνεται, θα μας πάνε μέσα, φίλε. Προχώρα.
Λοιπόν, ο νέος της ύμνος είναι το τραγούδι «Μανούλα πάρ μου πέτσινο» που το τραγουδούσε ο Ζουγανέλη. Θα το βρούμε τώρα. Θα το βρω τώρα, τώρα θα το βρω. Θωμάς 155 και ανταλλάσσω τα κρέατα με το τρίμερο. Λες να πάμε και σε τέτοιο επίπεδο. Τα λέμε, Κωστή. Γεια. Θα αρχίσουν τέτοια. Όπως τα χαρτάκια. Έχω το Ζα Μαρί Πφαφ. Μου δίνεις τον Μαραντόνα. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Hello. Yes. Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα, καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε. Το όνομά σας. Είμαι Ανδρέας. Γεια σου ρε Ανδρέα. Παίρνω από τη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη, ωραία φίλε. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση ρε φίλε. Σ' ακούω κάθε μέρα. Εισιτήρα θα πάρει, μου πάω ξύλο. Εννοείται φίλε. Δεν πάμε σε άδειο γήπεδο. Γιατί δεν κάνετε το τελικό στη Νέα Υόρκη. Αγόρι μου, αγόρι μου, πώς γουστάρω, πώς γουστάρω. Ιταλοί, Ιρλανδοί, Αρμένοι, Τούρκοι, όλοι τα αρθούν. Πώς γουστάρω, πώς γουστάρω. Τρίκαλα και ο Άκα και αυτά. Έχω την υπέροχη φανέλα, έχω τη φανέλα από το σύνδεσμό σας, όταν ήρθε εκεί η αποστολή, τέλος πάντων, για την γιορτή με Ιβάν. Μου έφεραν τα παιδιά, μου στείλαν τα παιδιά, μου την έδωσε Σάκης ο Γκίνας και τη φοράω με πολύ περηφάνεια. Εγώ σε ακούω κάθε μέρα, δουλεύω τώρα και σε ακούω εσένα το πρωί και εκείνο τον το Σαββάτο, πώς το λένε... Το Συρίγο. Συρίγο. Ναι, μπράβο, Γιώργαρος. Τι ώρα είναι εκεί τώρα, τι ώρα είναι εκεί, τι ώρα είναι εκεί. Δύο το βράδυ. Δύο τη νύχτα, σε ακούω, δουλεύω, σε ακούω, μέχρι το πρωί όλους σε ακούω. Εκείνο που δεν μου αρέσει είναι εκείνος η Τρόικα, εκείνος δεν είναι υποξύδες. Εντάξει. Ο καθένας τώρα έχει τη... Να σε καλά, άνθρωπέ μου. Άκου να σου πω, έχω να δω τον Μπάουκ εγώ από την Ιερουσαλήμ το 2000, είχα πάει. Από το 2000, μάλιστα. Ναι, με την Μπεϊτάρ. Με την Μπεϊτάρ. Ποιος ήταν πρώτος, ο Μπατατούδης ήτανε ή ο... Το 2000 ο Μπατατούδης, ναι. Ο ναι. Ήμουν μέσα στο πούλμα, με κυνηγούσαν αυτοί, και είχα πάει με ένα πανό και είχα βάλει Μπάουκ θρησκεία, ορθοδοξία, Bronx, New York. Για τον Bronx μάλλον. Δεν γουστάρουν τον Bronx. Ναι, δεν γουστάρουν γιατί φώναζα ΠΑΟΚ και ήταν. Αυτοί ήταν με τις κίτρινες φανέλες και με κυνηγούσαν έξω από τον παπά μου και μπήκα σε ένα πούλμα που ήταν 62 ΠΑΟΚΣΥΔΙΣ. Πόσα χρόνια ζεις εκεί, πόσα χρόνια ζεις στη Νέα Υόρκη. 35. 35 φίλε. Εγώ ήμουν εποχή του Μανάβη και του Νίκου. Μπράβο. Ιστορικές. Βεβαίως, εννοείται. Σ' ακούω κάθε μέρα. Εννοείται. Μου δίνεις χαρά. Με σκύνος ο Συρίγος με κάνει και κλαίω. Και τι με κάνεις και κλαίω. Είσαι φανατικός πολύ. Να σε καλά, άνθρωπε μου. Να σε καλά. Να έχεις υγεία. Σε ευχαριστούμε που επικοινωνείς μαζί μας. Να, φίλε, αυτό είναι. Σε ένα μικρό στουντιάκι στη Θεσσαλονίκη με τον Μπλιμπλίκι φτάνει στη Νέα Υόρκη. Και είναι 2 η ώρα τη νύχτα. Ο άνθρωπος εκείνη 35 χρόνια δουλεύει μέσα στη νύχτα και ακούει εμάς. Αυτό είναι το μαραφέτη, φίλε. Μεγάλη υπόθεση. Και δεν έχει 35 χρόνια. Πετάχτηκε μέχρι το Ισραήλ για να δει το μάτς με την Μπεϊτάρ. Καλημέρα σας. Ναι. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Στο μεθ επόμενο. Ναι. Αυτός έπεσε επειδή ο πριν ήταν τη Νέα Υόρκη. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλώς το παιδί. Τέταρτο ρε το ρήμα. Έλα γόρι μου, έλα. Τι έγινε. Σ' ακούμε. Εγώ ήθελα τους τυροπαραγωγούς ρε φίλε. Αυτόν που τηρεί την υπόσχεσή του, αλλά τη γράφει με ύψιλο και με γιώτα. Εντάξει ρε εσύ τώρα. Δηλαδή, εγώ αυτούς ήθελα, Κωστή, να σου πω την αλήθεια, έχω κουραστεί τόσο πολύ αυτή τη σεζόν. Νιώθω ότι περάσαν 10 σεζόν από πάνω μας. Αυτό ακριβώς, Αντώνη, αυτό ακριβώς έλεγα στο Σωτήρη πριν μπούμε στο διάλειμμα. Όχι 10, του είπα. Νιώθω αυτή τη χρονιά σαν να ήταν 3-4 χρονιές μαζί. Και έχω βαρεθεί να προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας σε άτομα που δεν θέλουν να το καταλάβουν. Και γενικά έχουν δημιουργήσει πολύ μίσος στον κόσμο ανάμεσα σε παοξίδες και αεξίδες πλέον. Χωρίς να το καταλάβουν. Αυτοί προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους δεν τους ενδιαφέρει το ότι μπορεί να πλακώνει ο κόσμος και να κάνει. Δεν ήθελα εγώ να γίνει αυτή η δρόμη κάτω. Φοβάμαι για τους... Δηλαδή τώρα να μπεις εσύ τι γίνεις και λες τώρα... Εντάξει, εγώ ψιλοφοβάμαι αυτή την κατάσταση πάνω, το λέω να το ξέρεις. Ναι. Είναι πολύ... Τα πράγματα είναι πολύ τέτοια. Είναι ύπουλοι, είναι... Ξέρουμε. Οκ. Δεν θέλει πολύ. Και αυτοί φέτος μπορεί να...
αυτοί ψάχνουν ευκαιρία να σε σαμποτάρουν για την επόμενη χρονιά. Τέλος πάντων. Τώρα σταματάω την κλάψα. Τι να πω, ρε παιδιά, φάνηκε ποια είναι η καλύτερη ομάδα και ποια είναι η ομάδα αυτό που όταν τελειώνουν, όταν τελειώνουν οι πορτοκαλάδες δεν μπορεί να πάρει τα πόδια. Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα η πορτοκαλάδα, φίλε, οι βιταμίνες. Ναι, ρε, πολύ σημαντικό. Δηλαδή... Στύψτε χυμού στα παιδιά σας, είναι το μήνυμα από το τηλέφωνο του Αντώνη. Πόσο παύλευες εκτός έξω από την περιοχή. 117. Με θύμισε το παιχνίδι Τρίπολη Ολυμπιακός το 0-0, να θυμάσαι, που δεν είχε δώσει ούτε ένα φάλπερ της Τρίπολη. Ναι. Εμένα μου θύμισε την ταινία 3 με τον άντρα της Αντζελίνα Τζολί που πολιορκούν και τους έχουν βάλει και εκτελούν φάουλο έξω από την περιοχή, να πούμε έξω από το τείχη αυτό. Με το ζόρι να τους βάλει μέσα στην περιοχή. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Έχω μάτια και βλέπω, Μακρόπουλος. Τι να πω ρε φίλε, μακάρι να... απόβαση θα βγει τίποτα σήμερα. Την Πέμπτη. Ξέρεις. Σήμερα τι είναι, σήμερα... Πέμπτη είναι σήμερα. Πέμπτη. Ναι, σωστά. Σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή και θα δούμε. Υπάρχει περίπτωση να βγει και αύριο, υπάρχει περίπτωση να βγει και σε ένα μήνα. Όποιος σας λέει ότι ξέρω εγώ... δεν ξέρει κανένας. Κανένας δεν ξέρει. Όποιος σας λέει ότι ξέρουμε εμείς πότε θα βγει η απόφαση, πουλάει he's selling a priest. Μήπως περιμένουμε να κάνουμε καμιά γκέλα. Ναι. Δεν μου ακούγεται πολύ απίθανο το σενάριο. Άκουσα από πολλούς. Περιμένουν το μάτς με το Βάζελο. Λέει εκεί, λέει περιμένουν. Και να μας δικαιώσουν και μετά να πούνε να εγώ σας δικαιώσαμε. Δικαιοσύνη υπάρχει, αλλά εσείς... Τίποτα δεν αποκλείω. Τρεις λέξεις σου λέω. Τίποτα δεν αποκλείω. Τίποτα δεν αποκλείω. Τίποτα. Έγινε Αντουάν. Σε χαιρετώ. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, πέσαμε. Πέσαμε. 2310-287-888. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή, λοιπόν, Εφέσεων. Πάμε, πάμε. Καλημέρα. Ναι. Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Σταμάτησα από Σικές. Γεια σου ρε Σταμάτη. Λοιπόν, άκουσα τώρα. Η Σικιά πώς είναι στα αγγλικά. Η Σικιά, ναι. Δεν ξέρω. The sick. Δεν το γνωρίζω. You are very sick. Λέει. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ναι. Είμαι χθες μέσα στο αυτοκίνητο και ακούω αναμετάδοση την Era Sport. Ναι. Το μάτσο με τον Άκη τη Λάρισα και είναι το μάτσο γύρω στο 68-70 εκεί. Ναι. Και το πηγαίνω μέχρι το τέλος. Κανονικά κάθομαι και μέσα στα μάτια, δεν είχα τελευταίο για να πάω στο σπίτι, αλλά ακούσα τα τελευταία λεπτά. Ναι. Γιατί κάτι στιγμή... σου λέει ότι αυτή η ομάδα ειδικά, κάτι θα γίνει στο τέλος και θα πάρει το μάτσο. Λοιπόν, είναι τρία άτομα που κάνουν αναμετάδοση. Τρία άτομα. Ναι. Και αλλάζουν τα μικρόφωνα, ξέρεις, εναλλάξει. Είναι κάποιος από πάνω. Ναι, είναι. Ναι. Λοιπόν, και λέει ο κανένας στην αναμετάδοση και ο προηγούμενος που είχε μιλήσει προφανώς είχε ξεχάσει να κλείσει το μικρόφωνο. Αχ, πώς μ' αρέσουν goal, αυτά. Άκου τώρα, πριν τον γκολ της ΑΕΚ, ναι. Κάνει μια φάση, δεν ξέρω, ήταν νομίζω μια του Χούλτε, μια σέντρα που πέρασε ΣΥΡΙΖΑ εκεί και δεν μπόρεσαν να τη βάλουν στα δίκτυα. Ναι. Και τον ακούς τον άλλο να λέει, όχι ρε μπιμπιπ, τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα. Εντάξει, δηλαδή. Φανερώθηκα μαν! Δηλαδή, έσκασα στα γέλια, δηλαδή, ήταν απίστευτο. Δηλαδή, ναι, δεν έχουν το Θεό τους. Θέλω να σας πω ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ναι. Inside πληροφορία. Του συναφιού μας. Έτσι. Ναι. Όποιος λέει, εγώ δεν είμαι ομάδα, δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Ναι. Να ξέρετε, δεν υπάρχει. Αυτός που λέει, όχι, εθνική Ελλάδος. Δεν μπορεί να ασχολείσαι τόσο πολύ με αυτό και να μην αγαπάς μια ομάδα. Δεν γίνεται. Έτσι. Είναι παπάς. Είναι ψέμα χοντρό. Αυτός πάει να το παίξει και καλά, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Να δεις και όταν μπήκε για τον γκολ, να πούμε, τον άλλον που έκανε την περιγραφή. Δηλαδή, έτσι. Ούτε ο τέτοιος που... ο ποιος ήταν ο Βερνίκος, ήταν τότε με το τελικό με την Εθνική Ελλάδος. Ο κολοσσός! Ναι, δηλαδή ούτε τότε δεν πανηγύρισα τόσο πολύ. Τι να ξεχνούν στο κρατικό ραδιόφωνο, ξεχνούν ότι παίζει μία ελληνική ομάδα με μία άλλη ελληνική ομάδα. Ναι, ναι. Είναι φορολογούμενοι πολίτες και οι οπαδοί της μίας ομάδας και πληρώνουν στο λογαριασμό τους το κρατικό κανάλι. Είναι και της άλλης ομάδας. Συγγνώμη που ενοχλούμε. Συγγνώμη που ενοχλούμε. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό αυτά. Ήθελα να πω. Έχει αυτά. Καμιά κλήρωση να δώσουμε το όνομά μας. Βεβαίως, θα το δώσω το όνομα. Ωραία. Σταμάτης. Σταμάτης. 624. Θα πάμε να μαζέψουμε φίλε ελιές κάτω στα δίδυμα Αργολίδας και μαζεύω κόσμο. Άμα κληρωθείς, θα σε πάρω μαζί.
Αυτό κλείνει. Να είστε καλά. Πες μου ξανά λίγο το νούμερο, πες, γιατί είπατε δική μου τη βλακία. 624. Τέλεια. Μπαίνεις και εσύ για το φιλοξένεια στο Λουτράκι Αριδέας. Λοιπόν, διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Δεν ξεχνάτε δύο πράγματα. Πρώτον, 29 Απριλίου αιμοδοσία. Έξω από τη θύρα 3. Μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ να δώσετε το παρόν. Μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ για αίμα. Ελάτε, δεν αγοράζετε, δεν παρασκευάζετε. Μόνο άνθρωπος στο συνάνθρωπο. Είναι ύψιστη πράξη μεγαλείου ανθρωπιάς. Ύψιστη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ανώτερο. Εν ζωή να δώσεις τη δική σου ζωή για να σωθεί ένας άλλος άνθρωπος. Ελάτε λοιπόν, 14η αιμοδοσία αθλητηρίων για να δώσουμε ζωή στο συνάνθρωπό μας. Πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζουμε, χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, είναι τα οπτικά Μανολόπουλος, είναι το καφέ Μάγαζο, είναι το όλα στα όρθια. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Θέλω να γυρίσει λίγο πίσω, να ακούσουμε πόσο πολύ πατεί το νι. Λίγο, ξαναβάλτε την αρχή. Εδώ είναι οι γάτες όλες. Αγκύρας αυτά, έτσι κανονικά φίλε. Και δεν σου κάνω τον άγιο. Το πρώτο νι θέλω να ακούσω. Τώρα. Για μια νύχτα παράνομα. Για μια νύχτα, φίλε, είναι ο Κανιθάρες. Το Εσπάνια με περισπομένη το νι. Αφιερωμένο στα παιδιά στο Ανόβερο που το ζήτησαν. Γεια σου Χριστάρα. Εδώ είμαστε. Μπουκάρουμε, δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Χορηγός, εξαιρετικά πράγματα τρώτε εκεί. 16 χρόνια νούμερο 1. Και βέβαια, κατασκήνωση μια φορά και έναν καιρό. Εκεί θα πάτε τα παιδιά σας και εικαστικά και αθλήματα και οικογενειακά, υπέροχα όλα. Πάμε στις γραμμές. Κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο διήμερο, δύο διανυκτερεύσεις, τριήμερο δηλαδή, στο ξενοδοχείο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας. Και έχουμε πολλές πιθανότητες. Αυτό το κάνουμε πλέον με τα τηλέφωνα που βγαίνουν στον αέρα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί! Θοδωρής. Θοδωρής, ακούμε πολύ στα βάθια! Θα πάει στα αρτό και στα... Θα βγω και στον αφρό! Έτσι. Για πες! Ο πανηγυρισμός μου πάντως θες για τον κόλτη ΣΑΕΚ, ούτε να βάζαμε εμείς γκολ. Ναι, ναι, πολλοί μου το είπαν αυτό. Να σου πω την αλήθεια κι εγώ, φίλε, αυτούς ήθελα, δεν φοβάμαι. Έτσι. Δεν μ' αρέσει, δεν ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μας να θέλουμε να αποφύγουμε το δύσκολο. Γιατί από τους δύο αντιπάλους, κακά τα ψέματα, έτσι η ΑΕΚ είναι η πιο δύσκολη αντίπαλος. Και όχι αγωνιστικά τόσο, όσο όλα τα υπόλοιπα που φέρνει μαζί της. Ναι, ναι. Θεωρητικά. Εγώ αυτό που έχω να πω δεν είναι το θέμα εκδίκησης. Εντάξει. Εγώ θεωρώ όμως ότι όντως η ομάδα πρέπει να αποδείξει κάτι, γιατί φέτος αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Τα ντέρμπι δεν ήταν καλή. Εντάξει. Ναι, σωστό. Δεν διαφωνώ τα μαζί σου. Δεν ήταν καλή. Δεν διαφωνώ. Εάν στο τελικό τώρα, μετά τα όσα έχουν γίνει, μετά το τόσο τσίτωμα που τους έχουν κάνει οι παρατρεχάμενοι από απέναντι, ναι, δεν βγάλουν χαρακτήρα, okay, πρέπει να το, όχι, όχι. Πρέπει, να πρέπει, το δει πρέπει. Η ομάδα. Πάντως, έτσι, μπορεί να μην ήμουν καλός, αλλά τους κέρδισα εδώ, έτσι, έστω και στο 90. Σίγα και σκάφη που λέει και ο Στυβιαζόλου. Ναι. Λέω, μπορεί να μην ήμουν καλός. Βέβαια, παίρνουμε σαν δείγμα τα ντέρμπι την εποχή που η ομάδα ήταν στο χάλι της, στις αρχές. Γιατί εδώ, και δεν βάζουμε στα ντέρμπι μέσα τον Παναθηναϊκό φέτος, για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτόν τον Παναθηναϊκό. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ την ΑΕΚ την κερδίσαμε, φίλε. Έστω και στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, το τι έγινε μετά. Ναι. Δεν αντιλέγω, αλλά όντως. Θα ήθελα βέβαια για να είμαι εντάξει απέναντί σου και για να. Να τα λέμε όλα. Θα ήθελα ειδικά σε αυτό το μάτς εδώ να το είχα καθαρίσει νωρίτερα το παιχνίδι και να ήμουν καλύτερος. Ήμασταν επηρεασμένοι, φίλε, από όλα αυτά όμως. Έτσι, η ομάδα ήταν ξεκάθαρα επηρεασμένη. Τον Ολυμπιακό, αν με αφήναν να παίξω, αν κατέβαιναν αυτοί, θεωρώ ότι δεν σταματούσαμε κάτω από 3 γκολ στο σκορ. Θες να σου πω την ταπεινή μου γνώμη, ακόμα και αυτό με τον Ολυμπιακό, θα μου πεις πουρα η φίλη, ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν παίξαμε. Μαζί σου, αλλά έχω μια αίσθηση ότι η ομάδα ήταν ψιλοπαγωμένη. Δεν είχε αυτή την άνεση που βγάζει στα άλλα παιχνίδια. Με τον Ολυμπιακό?
ακόμα και σου λέω. Μα δεν παίξαμε με τον Ολυμπιακό. Δεν παίξαμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Δεν παίξαμε. Εγώ εστιάζω, ξέρετε, στα πρόσωπα των παιχτών, ακόμα και στο ζέσταμα. Έχω την αίσθηση ότι σε εκείνο το ματς, αν μπαίναμε μέσα να παίξουμε, φίλε, θα του ισοπεδώναμε. Διαφωνώ μαζί σου. Για το συγκεκριμένο. Μακάρι. Για το ότι στα ντέρμπι στην Αθήνα δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, βεβαίως. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, γι' αυτό και ήρθε η ώρα να αποδείξουμε κι εμείς τον εαυτό μας τι πουλιά ψάρια πιάνουμε, έτσι, ναι. Και πουλιά, ό,τι μπορεί να πιάσει ο καθένας. Και πουλιά, σωστό. Αν πηδάς ψηλά, γιατί να πιάσεις ψάρια. Άμα θα αρέσει κιόλας, why not. Φιλιά! Άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, 2310-287-888. Ζούμου σου λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Ωραίστε, επειδή ρωτάς τι σημαίνει το ζούμου σου, είμαι καινούριο στην παρέα. Ζούμε μεγάλες στιγμές, είναι το σλόγγαν μας, είναι το πιστεύω μας, είναι η φιλοσοφία μας και την αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Ακόμα και στις δύσκολες μέρες είμαστε εδώ. Οι δυσκολίες δένουν τις καλές παρέες και τις οικογένειες, όχι μόνο οι χαρές. 29 Απριλίου, 14η αιμοδοσία, έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας. Εκεί θα γνωριστούμε και με τους καινούριους. Καλημέρα σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καταρχήν, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Είσαι ο. Δεύτερον, καθάρισε τα αυτιά σου, βε. Είσαι λοιπόν, ο. Καθάρισε τα αυτιά σου, είπα. Εσύ καθάρισε τη φωνή σου. Εγώ τα αυτιά μου, πώς θα τα καθαρίσω. Ναι, βραχνιασμένος είμαι. Είσαι βραχνιασμένος, είσαι, ναι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Α, τώρα σε κατάλαβα. Έλα Μοσκοβίτη μου. Τι να κάνω, μια βραχνάδα, τι. Μαέστρο μου που είσαι, μαέστρο μου που είσαι, αγαπημένο μου άνθρωπε. Είναι, έκανα μια μικρή αποχή, αλλά όχι. Εντάξει, ιδιαίτερη. Εγώ να σου πω, βρε Κωστή μου, ότι μια πολύ καλή παρέα που ήταν κάποτε σε ένα ραδιόφωνο χάλασε και με στεναχώρησε ιδιαίτερα. Και τώρα κατά καιρούς ψάχνω να βρω τα παιδιά που αγαπάω, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδί μου, έτσι. Τι λοιπόν, να κάνουμε. Εγώ... Έτσι είναι αυτά, ναι. Εντάξει. Είναι, έχουμε πάντα όποιοι και να είναι επιτυχίες αυτοί που λειτουργούν δίκαια και σωστά και αυτό. Πραγματικά ενημερώνουν αυτό. Τον κόσμο αγνά και τίμια να προοδεύσουν. Γιατί οι υπόλοιποι. Να πάνε να χαντακωθούν. Όπως η μουσική, όπως η μουσική δεν μπορεί να είναι όλες σεζόν σε ένα μαγαζί μόνο και παίζουν σε έτσι. Διάφορα μαγαζιά. Έτσι, εκεί που έτσι. Τους προσέχουν και τους αγαπούν. Έτσι. Και μπορεί να ξαναγυρίσεις ένα από τα μαγαζιά που έπαιζες. Και μπορεί να ξαναπάς. Και έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, κοίταξε Κωνσταντίνε. Ναι. Εγώ πήρα να πω το εξής, ότι θέλω σε όλες τις εκπομπές, τουλάχιστον τον αδερφό μου τον Παοξίδο, λοιπόν, να. Βγαίνει βροντόφωνα ότι αυτό δεν υπήρξε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ομάδα με 10 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών να παίρνει πρωτάθλημα, να τις το κλέβουν με 10 αγωνιστικές και να μην έχει απολία. Πρόσεξε. Μαέστρο μου, έχεις πολύ δίκιο. Όπως το λες. Αυτό και μόνο φτάνει. Βλέπεις, επειδή, επειδή ακούς κάθε μέρα, το φωνάζουμε, δεν σταμάτησα καμία μέρα να το βροντοφωνάζω. Κάθε μέρα το λέω. Είναι κλοπή. Δεν θα λυγίσουμε, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, δεν θα μας κλονίσουν, έτσι. Εγώ λέω να πρέπει να το βγαίνουμε πρώτο σλόγγαν, 10 αγωνιστικές και κλεισμένο, ένα πρωτάθλημα με και κλεισμένο των θυρών, 10 πρωταθλητής και μου το πήρε στα χαρτιά. Να το και έχω πάρει, πρόσεξε, και έχω πάρει τα 9 μάτσα από αυτά τα 10, τα έχω πάρει, δεν λύγησα, δεν κλονίστηκα. 10 στα 10 θα γίνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο φίλος το είχα πει παλιά, θυμάσαι, στην άλλη εκπομπή του Φιλαράκης που του είπα ότι θα κάνει ο ΠΑΟΚ 10 νίκες σερί. Ναι. Μετά με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, κρυφτήκανε. Όταν ναι. Κάθε φορά παίρνω τηλέφωνο, κρύβονται. Λοιπόν, άκουμε. Όχι έκανε 10, 110 έκανε. Και να πω, διαφωνώ με τον προηγούμενο φίλο που ξέρεις, που με ξέρεις καλά, Κώστα, ότι δεν είμαι από τους άνθρωπους που να διαφωνώ και να δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα, ναι. Αλλά όταν βλέπω ότι κάτι δεν ισχύει, πρέπει να το πω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν χειρότερος από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στα παιχνίδια στα ντέρπι. Ήταν καλύτερος, αν όχι τουλάχιστον εις άξιος, ήταν καλύτερος. Έστω εις άξιος. Παρόλο που δεν είχε τη φόρμα που είχε. Ναι. Δεν ήμασταν οι χειρότεροι από αυτούς. Δεν ήμασταν, αλλά δεν ήμασταν και αυτοί που έπρεπε. Δυστυχώς, Κωστάκη, ήταν η αρχή έτσι. Ακόμα. Ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί εκείνη την εποχή, μαέστρο μου, εκείνη την εποχή, αγαπημένο μου Μοσκοβίτη, αν εμείς ήμασταν λίγο καλύτεροι, επειδή οι άλλοι ήταν μέτροι και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έπρεπε να τα πάρουμε τα παιχνίδια. Με τον Ολυμπιακό έγινε μία φάση και το χάσαμε. Για μία φάση το χάσαμε το μάτς, έτσι. Ένα τυχερό γκολ. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι, να μην ξεχνάω ότι μας κλέψανε 8 βαθμούς και την άλλη δώσαν 12. 100%.
Και ο Ολυμπιακός μπρόχτηκε φέτος σκανδαλωδός και η ΑΕΚ μπρόχτηκε σκανδαλωδός. Ακόμα και αυτή η πρόκρισή της στον τελικό, μαέστρο μου, είναι με ένα γκολ που σταματάνε όλοι στη Λάρισα. Έχει δώσει αγωνιά στο σβέρκο του αντιπάλου. Σταματάνε όλοι και αντί να κάνει fair play ο παίκτης ΑΕΚ, ο Μασούτ να την πετάξει έξω, προχωράει ανενόχλητος και σκοράρει. Με αυτό τον γκολ πέρασε η ΑΕΚ. Να τα λέμε όλα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει με την γκολ πέρασε, να δω με πόσα γκολ θα περάσει στον τελικό. Αυτό να θυμάνετε τα φιλαράκια εκεί. Και να πάμε να παίξουμε και στο... Πώς να σου πω, όχι μες στο ΆΚΑ. Βρέμες στο που θέλουνε. Σε ένα τετραγωνάκι να τους παίξουμε. Στη Φιλαδέλφια, εκεί στο οικόπεδο άμα θέλουν. Στο οικόπεδο άμα θέλουν. Στο οικόπεδο, Κωστάκι μου, χάρη. Έγινε Μοσκοβίτη μου. Πολλά φιλιά. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ο άνθρωπος που έχει γράψει τον ύμνο του Παρίδη. Τον ύμνο του ΠΑΟΚ. Και θα το λέω συνέχεια. Έβγαινε χρόνια στο τηλέφωνο σαν Μοσκοβίτης και μου λέει κάποιος, ξέρεις, αυτός είναι ο Μιχάλης Καλιοτζίδης, αυτός έχει γράψει τον ύμνο. Και δεν είπε ποτέ, ξέρεις, εγώ έχω γράψει τον ύμνο. Κάναμε μια υπέροχη εκπομπή στον Αρένα μαζί, στο στούντιο, θα κάνουμε και εδώ. Θα τον καλέσουμε να μας τιμήσει, να φέρει τον Κεμετζέ του, τη λύρα του, να έρθει μαζί με τον Νικόλα τον Κρομλίδη και να ξανακάνουμε ένα αφιέρωμα, μια εκπομπή αφιερωμένη και σε αυτόν τον συγκεκριμένο τον ύμνο, αλλά σε όλα και σε όλα τα ποντιακά. Πάμε, καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα, φίλε μου. Και sorry που περίμενες. Όχι, δεν πειράζει, αλίμονο. Είσαι ο. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Λευθέρης και πήρα καταρχήν να ευχαριστήσω εσένα μέσω του σταθμού, ναι, για τα κρέατα που πήρα χθες. Α, πολύ πήγες? Περισσότερο τα παιδιά, ειδικά η Αθηνά είναι η κοπέλα. Στη γραμματεία. Όχι, η Αθηνά είναι η κοπέλα στα κρέατα, η γυναίκα του Μιχάλη. Α, ναι, 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 πήγες στο Αθηνά, Μιχάλη, γιατί δεν ξέρω σε ποιο άνθρωπο ζωήθησες. Το Μιχάλη δεν τον βρήκα εκεί, ήταν σε διάνομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Αθηνά, γιατί τέτοια κοπέλα με χαμόγελο και τα λοιπά. Άστο, μην το συζητάς. Είναι υπέροχα εγώ τα παιδιά. Εγώ πήρα να σε ευχαριστήσω. Αλίμονο. Ήτανε καταπληκτική. Αυτά, εγώ είμαι ο Λευθέρης και αν θες με βάζεις και στην κλήρωση που έχεις για την Αρίδα. Φυσικά σε βάζω. Έγινε Λευθέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Έτσι παιδιά, να βγαίνετε να λέτε να ευχαριστώ. Τα δώρα μας τα δίνουμε φυσικά. Κληρώνουμε πράγματα όταν έχουμε. Όταν δεν έχουμε, δεν κληρώνουμε. Νομίζω είναι ξεκάθαρος. Απλά δεν κατάλαβα για ποιον από τους δύο κρεοπόλες μας, έτσι, γιατί έχουμε δύο, και τον Μιχάλη και τον Άγγελο. Καλημέρα σας, ναι, σε εσάς μιλάμε. Ξέρω πολύ καλά όταν δεν έχει γραμμές που λέω σε ποιον από τους δύο. Πάω εκ του ασφαλούς, βλέπετε την ξεκλειδώνω λίγο τη λέξη γιατί την έχω κάψει. Ισχύει εννοείται το ποιος αυτός, ένα μηδέν αν μας το πείτε, έχει πακτολό δώρον. Τριήμερα, κρέατα, γυαλιά, ό,τι υπάρχει, κρασιά αυτά, σούξο μούξο, ό,τι υπάρχει, τραπέζια, λαδόκολα αυτά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το κορίτσι. Δύο στα δύο. Θέλω να σου πω το εξής. Μου έστειλε ένα μήνυμα ο Χρήστος από το Ανόβερο την πρώτη ώρα και μου έγραψε. Πρόσεξε να δεις τι μου έγραψε. Μου γράφει. Περίμενε, θα το βρω. Θα το βρω. Να το. Βάλε 50 ευρώ στο 2,5 να μην βγει γυναίκα την πρώτη ώρα. Και δεν βγήκε γυναίκα την πρώτη ώρα, κέρδισε το στοίχημα. Πολύ χαίρομαι. Έλα λοιπόν, σε ακούω. Λοιπόν, είμαι η Ελένη. Γεια σου Ελένη. Το X56, που είχα πάρει τα κρέατα προχθές. Α, σήμερα μπράβο. Πήγε ο καμπρός μου από τον Άγγελο. Τέλεια. Εξαιρετικά παιδιά, ευχαριστώ πάρα έτσι. Πολύ. Έτσι. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Έλα. Καθαρό. Πεντακάθαρο. Εξυπηρετικότατα τα παιδιά. Στην Νέαπολη. Στην Νέαπολη ακριβώς. Πήγε ο γιος μου, ο γαμπρός μου και τα πήρε. Ευχαριστώ πάρα έλα. Πολύ. Τέλεια. Να είστε καλά. Εσύ να είσαι καλά, Ελένη μου. Εσύ, έτσι. Έγινε. Έτσι. Ευχαριστώ φιλιά, πολύ. Φιλιά. Γεια σας. Εμείς. Έτσι θέλουμε. Όσο μπορούμε. Ξέρετε, σημαίνει τώρα τα κρέατα ενός μήνα. Είναι μια σακουλάρα κρέατα, φίλε. 30 ευρώ κρέατα τρως ένα ολόκληρο μήνα. Θέλω πάρα πολύ να μπορούμε να δίνουμε πράγματα. Η μεγαλύτερη μου χαρά είναι αυτή. Από μικρός, τι με έμαθε ο πατέρας μου, θα μάθεις να δίνεις. Είναι πολύ πιο ωραίο από το να παίρνεις. Το να σου δίνουν πράγματα νιώθεις και λίγο αμήχανα. Το να δίνεις αποκλείεται. Γι' αυτό λέω, ελάτε να δώσουμε αίμα. 29 Απριλίου, στις 14η αιμοδοσία μας. Δόξα τω Θεώ, εσύ ως φτάσαμε 14 αιμοδοσίες μας. Παλέψαμε πολύ για να μπορέσουμε να πάρουμε το κινητό συνεργείο αιμοληψίας. Δεν στο δίνουν αν μαζεύεις 2 και 5 και 10 φιάλες. Με κάτι κατοστάρες που κάναμε, τους κινητοποιήσαμε και μόνοι τους μας είπαν, παιδιά, ναι, πάμε γραμμές, έλα. Ναι! Καλημέρα σας! Πέσαμε μουτσο. Πάμε στον επόμενο, ναι! Ναι, καλημέρα. Καλώς το κορίτσι! Έλα, εγώ είμαι 20. Δεν νομίζω να σπάσουμε το ρεκόρ των 5 συνεχόμενων θηλυκών. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, πιστεύω. Βγήκαν 5 θηλυκά, 5 γυναίκες προχθές. Είναι...
Περιμένω να πάρω τα κρέατα. Για πες μου όνομα. Γιάννα, 328. Γιάννα, σε 328. Πες τι άλλο θέλεις, πες τι άλλο θες. Τι θέλω να πω, να, δουλειές, εδώ πρωί-πρωί δουλειές. Άντε. Σ' ακούμε εδώ με το σύζυγο. Μπράβο, μπράβο. Περιμένω εδώ πόση ώρα στη γραμμή. Τι να κάνω, εγώ φταίω γι' αυτό, εγώ φταίω. Όχι, δεν φταίς εσύ, καλέ. Εντάξει, εντάξει. Γιατί φταίς εσύ, γιατί φταίς εσύ. Μιλάμε πολύ, μιλάμε, πρέπει να μιλάμε λιγότερο με τον κόσμο. Όχι, όχι, εντάξει. Μια χαρά τα πας, μια χαρά. Φιλιά, γεια σου Γιάννα. Γεια σου Γιάννα. Ναι, σε εσάς μιλάμε, παρακαλώ μιλήστε μας κι εσείς. Ναι. Καλημέρα σας. Όχι ρε φίλε, έχεις δύο διδυμάρες φίλε, δύο ζουμουσάκια που μόλις σαραντάρισαν τα έφερε στο screen εκεί. Δηλαδή, και γίνα ζουμουσάκια φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν παίζεσαι να πούμε. Καλημέρα ζουμουσού. Στάκι μου, ζουμουσού φίλε. Πήρα για μια καλημέρα. Τρόπο ζωής. Τρόπο ζωής και άμυνας. Για το τρίμηρο δεν θέλω να με βάλεις, γιατί και να το τείχω δεν θα μπορέσω να πάω. Να ποτέ πω, γιατί εγώ έχω πάει, νομίζεις. Εγώ που τα κληρώνω. Έτσι, έτσι. Να καθίσει ο Θανασάρα σε μια θέση, δεν υπάρχει. Ναι, δεν γίνεται. Μάλιστα. Τώρα στο τελικό και όπως λέει το παλικάρι, αυτό πρέπει να το κάνουμε ένα σύστημα, να βρούμε τρόπο. 10 αγωνιστικές έπαιξα χωρίς φιλάθλους, κάτι να βγάλουμε. Έχεις τυχοπλόκους. Ε? Έχεις τυχοπλόκους στην κερκίδα, φίλε, η καλύτερη η δική μας είναι. Βέβαια. Κάτι θα βγει με αυτό που πει. Πάντως, ήδη από προχθές το βράδυ που κλείδωσε η πρόκριση, βέβαια πολλοί κόσμος από νωρίτερα, γιατί το σκορ του πρώτου αγώνα μας άφηνε το περιθώριο αυτό, βανάκια, εκδρομές, θα κατέβει πάρα πολλοί κόσμος. Πρέπει να έχει 30.000 δικούς μας, 30.000 δικούς τους. Αυτό και εγώ πρέπει να γίνει. Θέλω να πω γενικά από τώρα, γιατί εντάξει εγώ για να πάω εκεί δεν νομίζω, αυτοί που θα πάνε τέλος πάντων, το νου σας ρε μάλια. Συνέχεια όλοι, το βάζουμε, όλοι. Κάθε μέρα, το ακούω και αλλού που το λένε, δεν έχουμε κάνει παρθενογέννηση. Και τους επόμενους τώρα θα λέμε. Εννοείται, αυτό ισχύει για τους παίκτες μας. Τρία μάτς πρωτάθλημα και ένα για το κύπελλο. Τέσσερα παιχνίδια, παιδιά. Τέσσερα. Τακατούκα. Αυτό, αυτό. Καλημέρα, ζουμουσού και όλη στην αιμοδοσία. Κωστή, έχω ακόμα ένα λεπτό να πω κάτι. Να πεις ό,τι θέλεις, να πεις. Λοιπόν, εγώ δεν φοβάμαι να πω. Ήμουν από τους ανθρώπους που έβλεπα, ας πούμε, Βελώνα και έφευγα όχι μακριά χιλιόμετρα και ακούγοντας, ας πω, αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται Κωστής Τσατσαρός. Με έκανε να θέλω να πάω στην αιμοδοσία και να θέλω να δίνω αίμα, οπότε είναι αυτό θυχτό. Εγώ πιστεύω από τις 14, τις 11 έχω έρθει νομίζω. Έτσι, είσαι, έχεις μεγάλη συμμετοχή, αλήθεια και είναι αυτό. Και μ' αρέσει αυτό το πράγμα εμένα, με ηρεμεί προσωπικά. Έτσι. Και με κάνει να νιώθω αλλιώς εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Όπως το περιγράφεις. Με τιμά αυτό που λες, ότι σε παρακίνησα για την αιμοδοσία. Μακάρι να μπορούσα να δώσω εγώ τα ζάχαρά μας. Εγώ άμα δώσω θα βγει σιρόπι, θα βγει, αλλά τέλος πάντων. Okay. Όταν μπορούσα με δύναμη. Εγώ όχι απλά άκουγα Βελώνα, ούτε το Βελώνι δεν μπορούσα να κάνω συνέντευξη. Εγώ τελείωσα. Έβλεπα Πευκοβελώνα, φίλε, και ζαλιζόμουν. Πώς το λες αυτό, τρεχάτε ποδαράκια μου να μην σας κάνει ο κόσμος. Τι ωραία. Τι ωραίες παροιμίες. Άκου Έλληνας τι βρήκε. Ζουμουσού, αδερφέ. Φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά, γεια σου Κώστα. Μόλις σαραντάρισαν τα διδυμάκια του, είμαστε τότε στο screen στον αρένα. Πήρε τα παιδάκια του και ήρθε φίλε στο ραδιόφωνο. Η πρώτη βόλτα που έκανε, κάναμε εκπομπή, μου λέει: σου έφερα τα ζουμουσάκια μου. Σήμερα είναι η πρώτη βόλτα και ένιωσε την ανάγκη να τα φέρω εδώ. Με τέτοια φίλε δεν σε γονατίζει ο άλλος. Δεν λες κάτι κάνουμε, ρε παιδί μου, κάτι. Αυτό το πράγμα πώς να μην σε συγκινήσει, ρε φίλε. Από πέτρα να είσαι, φίλε, από τσιμέντο. Αυτό το πράγμα δεν σε συγκινεί. Αυτή η χειρονομία, αυτή η πράξη. Τι να πει. Καλημέρα σα, ναι! Γεια σα! Πάμε στον επόμενο, στον μεθ επόμενο. Ναι! Θα συμφωνήσει με τον προηγούμενο. Πάμε στον μεθε επόμενο. Καλημέρα! Τι αυτή η σφίχτα αγκαλιασμένη ήταν και τρεις. 2310-287-888. Έχω να σας πω το εξής. Έλα, πάμε να πάρουμε. Ναι. Γεια σας! Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, έχεις αμφιβολίες, να το δούμε! Καλημέρα! Καλημέρα! Είτε. Έλα, αδερφέ, ό,τι γίνεται, μαθαίνετε κτλ. Βράζει και χύνεται που λέγαμε, άλλη η ογδοντήλα αυτή. Σωστό. Για πες. Οπού και πού είμαι. Έλα, ρε, where and where. Τι έγινε. Επίσης παρατσουκούμε πολύ ήθος. Το μου βγήκε στην πορεία. Βεβαίως. Κατεβαίνεις και στις πορείες. Ναι. Για πες. 30.000 αεξίδες. Ναι. 30.000 ορκ θα είναι η δική μας. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Περιμένω να μάθω πού θα γίνει ο τελικός. Δεν κρατιέμαι. Το πού και πού που λες, το πού και πού που λες είναι πού θα γίνει, πού και πού. Όπου και να γίνει, γι' αυτό δεν θα συναρχίσεις. Σπίτι μου, σπίτι σου ή και κάπου αλλού. Αρχή, εγώ...
να γίνει με κόσμο. 30.000 σπόρ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά που λένε για σχολεία, αυτά και τα. Αν δεν μπορείτε να σχολεία. Διασφαλίσετε ένα τελικό, πέρσι μια γαμημένη πεζογέφυρα ήταν το μόνο σημείο που μπορούσε ο κόσμος να πλακωθεί. Την αφήσατε αφύλακτη και την κοιτούσατε. Δηλαδή, πόσο στρατηγική έτσι. Και πόσο μυαλό θέλει. Μήπως βόλευε κοινή θέα σε μια ψηλή εξέδρα που θα τη δουν όλοι να την αφήσετε αφύλακτη. Φυσικά λάθος έτσι και καταδικαστέα τα επεισόδια, δεν χρειάζεται να το πω. Αλλά πόσο δηλαδή δύσκολο είναι, πόσο χρειάζεται, πόσο νιονιό χρειάζεται για να καταλάβεις να βάλεις 5 αστυνομικούς στη μία σκάλα και 5 στην απέναντι. Για να μην ανέβουν στην πεζογέφυρα. Ρωτάω εγώ, ο Αδαΐς. Ήμουνα και εγώ εκεί στην το παιχνίδι και ήμουν κοντά στην πεζογέφυρα, δηλαδή ήταν μία πόρτα. Μία ρε φίλε. Μία ρε φίλε. Βάλε μία δημιουργία εκεί. Να μην ανέβει κανένας. Δηλαδή δεν είναι δυνατό δηλαδή, να μην το σκέφτηκε κάποιος. Τέλος πάντων. Εκεί όπου πλακώθηκαν. Πρόσεξε. Πλακώθηκαν. Οι δικοί μας με τους αεξίδες. Έτσι. Εμείς φάγαμε 7 και αυτοί φάγαν 3. Δηλαδή. άλλη παγκόσμια πατέντα πρωτοτυπία. Έτσι. Για να μην χάσει το Champions League. Ναι, αυτό εννοείται. Θέλω να γίνει στο μεγαλύτερο γήπεδο που υπάρχει. Το μάτς. Για να κατέβουμε όσοι έτσι. Μπορούμε περισσότεροι. Θέλω. Παοκτσάκια Σαολίν. Ου, πάνω στο στέγαστο του Καλατράβα. Αυτό έτσι, θέλω. Ακριβώς. Θέλω. Μονόσυγος του Καλατράβα το. Άντε, φιλιά. Έλα, τα λέτε. Γεια. Λοιπόν, με ρωτάει Κωνσταντίνα Κωστή, εσύ πού θα ήθελες να γίνει ο τελικός. Εγώ θα ήθελα να γίνει στη Γερμανία. Ο τελικός. Σου απαντά έτσι, χωρίς καθυστέρηση. Θα ήθελα να γίνει στο Μόναχο. Στη Στουτγκάρδη. Στο Ανόβερο, θα ήθελα να γίνει εκεί. Με ομογένεια, με παοξίδες, με αεξίδες, εκεί. Εκεί. Και με μανούρες με τη γερμανική αστυνομία. Λέω τώρα. Σκυλιά, άλογα και τέτοια. Λοιπόν, εγώ εκεί θα ήθελα να γίνει ο τελικός. Στη Γερμανία, στην ομογένεια. Όπως είπε ο φίλος, ελάτε στη Νέα Υόρκη να παίξουμε. Αυτό είναι. Εκδρομή στη Νέα Υόρκη. Μπαίνει στο Πούλμαν και φτάνει σε πόση ώρα φτάνει στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, ρε, αυτές είναι εκδρομές, φίλο. Για αστεία. Καλημέρα σας. Ναι! Α, διάλειμμα! Διαλυματούμε και επιστρέφω. Θέλω να σας ενημερώσω για τα κορυφαία συστήματα ασφαλείας. VSQ. Συστήματα ασφαλείας με το υψηλότερο IQ. Συστήματα παρακολούθησης, κορυφαίας τεχνολογίας σε full high definition, ασύρματη επικοινωνία καταγραφικού με κάμερες, απομακρυσμένη παρακολούθηση από το τηλέφωνό σας, από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή. Άμεση αποστολή ειδοποίηση στο κινητό, αν συμβεί κάτι στο χώρο σας. Κορυφαίος. Στο είδος του, συναγερμοί κάμερας ασφαλείας, πήρα ανίχνευση, access control και service υποστήριξη 24 ώρες 24ωρο, αγνώστου στρατιώτη 113 Πολύχνη, 2314-035-752 VSQ, κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Έτσι ρε φίλε, κάνε δεύτερος. Κάνε. Με αυτό θα μπούμε. Αυτό. Έτσι, εδώ είμαστε. Zoomusu λέμε. Μπαίνετε στο zoomusu.gr που είναι το site μας, το υπέροχο site μας, που με τόσο μεράκι έφτιαξε ο Γιάννης Μανουκίδης. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Έτσι, άνοιξε. Ναι. Άκου τι παράπονο έχει φίλε. Τι ζόρι τραβάει. Κάθε μέρα που περνώ, με κάνει και παραμιλώ. Εμένει ένα μέχρινο. 23-10-287-888 στις γραμμούλες μας. Και σήμερα δίνουμε ένα καταπληκτικό τριήμερο. Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Φιλοξένια στο Λουτράκι Αριδέας. Υπέροχα ξενοδοχεία και το Λουτράκι και το Αφιλοξένια και οι Θερμές. Και το Λουτράκι είναι υπέροχο. Έχει βγει και σε νερό φίλε. Έτσι δηλαδή, αν μη τι άλλο, άλλο Λουτράκι αυτό. Βέβαια τέλος πάντων. Στο υπέροχο Λουτράκι Αριδέας. Γεια σας! Σε σας μιλάμε, μιλήστε μας και εσείς αν θέλετε. Αν δεν θέλετε πάλι, οκ, θα πούμε ότι δεν μιλιόμαστε. Κωνσταντίνε, ναι. Καλημέρα! Καλώς το Σεραίο! Και λέω κόψε πλάκα να είμαι πρώτος γιατί νόμιζα θα έχει κι άλλος πιο μπροστά. Πρώτος είσαι έτσι κι αλλιώς φίλε. Πρώτος και μάγκας ναι. Και καραμπουζουκλής. Πολύ ωραία λέξη φίλε. Ο καραμπουζουκλής. Επειδή αύριο θα είμαι στο αεροδρόμιο, εδώ θα σας ακούω και την ώρα πετάμε. Θα πάμε... συμφορά! Θα πάω φίλε στο γήπεδο της Λέγια για να βγω φωτογραφία με τη φανέλα του Πρίγιοβιτς. Όχι ρε φίλε, πας επανώ. Ουγγαρία. Ναι, θα το έξω στο Μαραθώνιο της Βαρσοβίας. Ομορφωμένος. Ναι. Πολωνία, τι δουλειά έχεις στην Πολωνία.
Θα τρέξω μαραθώνιο της Βαρσοβίας σε μάλλους 5 αιρέως, μάλλους 4 αιρέως. Σε ωραίος φίλε, ωραίος και σε αιρέως. Να δοξάσουμε τη Μακεδονία και τις αίρες φίλε. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Έχει μαραθώνιο και... πανπολωνικό, τι. Όχι, το μαραθώνιο της Βαρσοβίας. Ναι. Ο τέταρτος μαραθώνιος, ξέρω εγώ, Μπίκ Ντουμπόνιεκ. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Μάλιστα. Και πολύ να ωραία. Από εκεί, να δοξάσουμε τη Μακεδονία, τις αίρες. Μπράβο, Παλκάρα, μπράβο, μπράβο αδερφέ μου. Την πανέλα του Πρίγιο. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Ευχαριστήσουμε που το λαβήσα και το πήραμε εμείς. Μπράβο, έτσι, έτσι. Τι παικτάρα είναι. Κάτι φίλε. Ακόμα, παικτάρα. Έχουμε ιστορική ευκαιρία, φίλε. Ιστορική ευκαιρία. Ναι. Να αποδείξουμε ποιο είναι ο καλύτερο. Απλά τα πράγματα. Δεν μπαίνω όμω σε αυτό το τρυπάκι. Κλουτ που έλεγε η Τουλάρα, μπαίνει μέσα. Και τους δείχνεις ποιος είναι το αθλητικό στο φετινό πρωτάθλημα. Εννοείται. Απλά δεν θέλω να το πάμε, ρε παιδί μου, τόσο να το δούμε με μια τέτοια πρεμούρα. Έχω αποδείξει ήδη ότι είμαι η καλύτερη ομάδα. Σίγουρα όλη τη χρονιά. Και μια ακόμα... Άμπραβο. Και μια απλά ακόμα... αυτό είναι και μια, έτσι, ένα επιστέγασμα, είναι μια τελειωτική πινελιά, να το πούμε έτσι. Όχι όμως Βέβαια. Ότι ακυρώνεται όλη η χρονιά. Ή ότι άμα στραβώσει ο τελικός δεν άξιζε το πρωτάθλημα. Προσέξτε γιατί θα τα ακούσουμε και αυτά. Αν λέω ομιγέννητο. Έτσι. Από και ένα καλό ανέκδοτο να γελάσω. Ρίχτω. Ένα τρίμερο. Ρίχτω. Κατεβαίνω συμπαρχιώτη στην Αθήνα, ρε παιδί μου, θα μείνει τρεις μέρες. Πάει εκεί στο Εσπισιονίστο, λέει. Κάνα καλό τα τιαναριού έχεις να με στείλεις. Ναι. Πώς δεν έχω, λέει ότι γουστάρεις, του λέει. Ανεβαίνει πάνω του, στέλνει ένα θηρίο, ένα και 90, ήταν ακόμα στα χιλιάρια κατά να φανταστείς. Μπαίνει μέσω άιμα να μιλετήσει, σύλλη. Λέει πρώτη μέρα, λέει, θέλω λέει, λίγο πνευστό, λέει, γιατί εκεί λέει, στα χωριά λέει, σπανίζει αυτό. Λέει 50.000 άιμαρε, λέει, ένα κλαρινάκι λέει 50.000, τον πιάνει το χεράκι, τον πάει στον παράθυρο, λέει, τη βλέπεις, λέει, αυτή τη Φεράρα, λέει, κάτω στον πάρκι, λέει, ναι, με το στόμα μου την απέκτησα. Σόπαρα, λέει, εσύ, λέει, θα σε καλέ. Παθαίνει πλάκα ο χωριάτης, λέει, κοίταξε να δεις, θα μείνω τρεις μέρες στην Αθήνα, λέει, αρθείς, λέει, και αύριο. Έχει την άλλη μέρα, λέει, σήμερα λέει, θέλω πισινό διαφορικό, λέει, γιατί εκεί λέει, στο χωριό λέει, το φυλάνε, λέει, δεν δίνουνε και ναι, αυτά ναι, το μεγάλο. Κατανοητό. Λέει, 80.000, άι μάρι, λέει, να πει σου κολλητό, λέει, 80.000. Το πιάνε το χεράκι, το δείχνει να πάει πάνω στο λόφο, ναι. Λέει, τη βλέπεις, λέει, εκείνο το φως, λέει, ναι, με ζωνέτα διόροφο, λέει, 160 τραγωνικά όροφος, με το πισινό μου την απέκτησε, σου παρέλει, σε σελή πολύ δυνατή. Ναι. Παθαίνει πλάκα, λέει, αρχίζεις και αύριο. Λέει, τρίτη μέρα, λέει, θέλω, λέει, και λίγο μνήλη. Ναι. Γιατί απά στο χωριά μου που είναι υπόσχεση στην Αθήνα και τη πω δεν πήγα, λέει, δεν πιστεύει κανένας. Ναι. Πιάνω το χεράκι, το πάει στον παράθυρο. Λέει, το βλέπεις, λέει, αυτή τη λεωφόρο, λέει, δεν ξέρεις, τώρα τα μαγαζιά. Καλά, λέει, πώς σου κάνει. Δεν τη βλέπεις, λέει, τη λεωφόρο, λέει, ναι, αν είχα και μνή, όλα δικά μου θα ήταν, λέει. Φιλιά, γεια σας. Γι' αυτό πήγε δια της άλλης οδού. Αν είχα και τέτοιο, καλημέρα σας, ναι. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας και εσείς αν θέλετε. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. zoomusu.gr. Μπαίνετε στο site μας. Είναι ηχογραφημένη εκπομπή. Έχει τα ηχητικά μας, τα ανέκδοτα, τα τραγούδια μας. Έχει συνεχή ενημέρωση. Χρήσα φορτώνει συνέχεια θεματάκια από ΠΑΟΚ. Γενικά, ό,τι εσείς αγαπάτε και θέλετε. Ναι! Γεια σας! Πάρα πολύ. Συμφωνεί με τον προηγούμενο φίλε. Είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει τέτοια συμφωνία. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι! Και αυτός. Α, υπάρχει σύμπνοια. Ναι! Σε εσάς, ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Εδώ, Ζουμουσάδα. Από Ξάνθη είμαι. Από Ξάνθη. Πάρα πολύ ωραία. Και είσαι τι ομάδα. Δεν κατάλαβες ακόμα. Είσαι ο δικηγόρος. Μία είναι. Ναι. Έλα δικηγόρε μου, έλα, σε κατάλαβα τώρα. Είδα την, έχω αναγνώριση ήρυδας ματιού. Να πούμε. Okay. Για πες, για πες. Είδα τον αγώνα χτες. Πώς πέρασε αυτή η ομάδα, μπορείς να με πεις. Κακή ομάδα, φίλε. Κακή ομάδα. Πώς πέρασε στον τελικό, μπορείς να με πεις. Να σου πω. Αν σκόραρε στο τέτα-τέτ σε μια από τις δύο ευκαιρίες ο παίκτης Λάρισας, απλά δεν θα είχε περάσει. Αν σταματούσε ως όφιλο ο Μασούτς στο πρώτο παιχνίδι, θα σταματούσαν 9-10 ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, αφού όλοι σταματούν γιατί πρέπει να γίνει fair play, πρέπει να διακοπεί το παιχνίδι, δεν θα περνούσε η ΑΕΚ. Πολύ απλά. Πέρασε με ένα φούστικο γκολ. Δεν χρειάζεται να. Το ξέρω. Εγώ για άλλο φοβάμαι. Τελικό κάτω, ό,τι έγινε χτες, ό,τι έγινε πέρυσι, βάλω το επί 10. Ναι. Από πλευράς επεισοδίων λες. Ναι. Όχι. Δεν θα πέσουμε αυτή τη φορά στην παγίδα. Δεν θα πέσουμε στην παγίδα αυτή τη φορά. Δεν θα ναρκοθετήσουμε την επόμενη χρονιά.
Γιατί αυτό θέλουν. Θέλουν να μας ρίξουν μείον να ξεκινήσουμε μείον 7, μείον 8 την άλλη χρονιά. Κατάλαβες. Σου λέει, τους κλέψαμε αυτό το πρωτάθλημα. Κάτσε να είμαστε σίγουροι γιατί ο Πόντιος σκοπεύει, φίλε, να κάνει σπουδαία πράγματα το καλοκαίρι. Όσοι νόμιζαν ότι θα κιωτέψει, ότι θα φοβηθεί, ότι θα κλονιστεί, ότι θα αποθαρρυνθεί από όλο αυτό που έγινε, πλανώνται πλάνη νικτράν. Ίσα ίσα του γύρισε το μάτι και το μυαλό και θα κάνει τέτοιες μεταγραφές. Εγώ με τον Πόντιο είμαι πλάκα. Ακριβώς, έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει. Okay, θα κατέβεις, θα υπάρχει περίπτωση να κατέβεις. Σάδα, καλημέρα. Αγόρι μου. Γιατί έχω πολύ διάβασμα και βάλουμε και συγκλήρωση. Έγινε, πες μου λίγο, δικηγόρε. Όνομα. Θανάσης. Θανάσης. Τέλεια. Και τα τρία τελευταία ψηφία από το κινητό σου. 049. Τέλεια. Έγινε, Θανάση! Να σε καλά. Okay. Φιλιά, φιλιά. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Αν δεν θέλετε. Οκ, okay, τι να κάνουμε. Θα κλάψουμε γοερά σε μια γωνία. Έχουμε θέμα σήμερα με τις γραμμές. Κάτι γίνεται. Ναι! Ναι! Πάμε στον Μέθε, Μέθε. Μέθε, 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 Μέθε. Επόμενο. Ναι! Μέθε. Έλα! Εγώ είμαι. Εντάξει. Γεια σου Πάνο! Γεια σου Παναγιώτη. Γράψε 485 Παναγιώτης. Τέλεια. Για την κλήρωση πήρα. Βασικά, αλλά μπορώ να πω και δύο-τρία πράγματα. Γιατί αν στείλεις μήνυμα μόνο για κλήρωση, απαγορεύεται από ό,τι έμαθα. Ναι, ναι. Γι' αυτό τα σταματήσαμε. Και το κάνουμε μέσα από τα τηλέφωνα. Και έγινε και λίγο ακριβό το μήνυμα. Γιατί τόσο ακριβό το μήνυμα, ρε παιδιά, τι έγινε. Γι' αυτό λοιπόν σας δίνουμε. Εγώ έχω τώρα πόσο έχω, ένα μήνα και που κάνουμε τους διαγωνισμούς με ένα σταθερό τηλεφωνάκι. Γιατί, να κάνω μια ερώτηση, ήθελα στο δικηγόρο, αλλά πήρε πιο μπροστά. Θα με απαντούσε, αν θέλει, άλλη φορά να με απαντήσει. Για πες λοιπόν. Ποιο είναι απειλή, αυτό που μπαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο και λέει τους ποδοσφαιριστές. Ελάτε να φύγουμε. Βγείτε έξω, να φύγουμε, να πάρετε την ομάδα και να φύγει, ή θα σε πνίξω με τον κασκόλ. Ποια είναι απειλή. Και δεν είναι θα σε πνίξω με αγκαλιές ή θα σε πνίξω στα φιλιά, αγάπη θα μου. Θα σε πνίξω με τον κασκόλ κυριολεκτικά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που εννοεί το πνίξιμο, δηλαδή στο λαιμό το κασκόλ να σε πνίξω. Συγγνώμη, το είχε το κασκόλ στη ζώνη να βγάλει τον μπουφά να φανεί το κασκόλ. Δεν το είχε. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Εδώ σε θέλω, μάστορα και αγκάστορα. Πιστεύω ότι το κασκόλ δεν το βάζουν στη ζώνη όμως. Δεν το βάζουν. Στο λαιμό το βάζουν. Στο λαιμό. Ναι. Μάλιστα. Και το κάνεις και το ρίχνεις και πίσω έτσι, δηλαδή τελείως καλλιτέχνης. Ναι, ναι, το κάνεις σε μια αφέλεια. Γάλλος ζωγράφος. Το συνοδεύεις και ναι, με μπερέ. Αυτό ακριβώς. Με μπερέ. Και λίγο μουσάκι. Όχι, μα Εύβοιος Παχατουρίδης. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα δεύτερο που θέλω να πω, συμβουλή θα είναι, επειδή ψιλοθόλωσε λίγο το μυαλό, το μάτι και το μυαλό του κυρίου Σαββίδη, να μην πειράξει από την Τούμπα αν δεν είναι 1000% βέβαιος, ούτε ένα τουβλάκι. Αγαπημένα μου φίλε Παναγιώτη, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Αυτό που έχω μάθει εγώ από την περιραίουσα, τέλος πάντων, ή από ανθρώπους που είναι κοντά στο θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση να πειραχτεί ούτε ένα βότσαλο, όχι κεραμίδι. Α, μπράβο. Ούτε, γιατί... δεν υπάρχει περίπτωση να σβήσουν ούτε γκράφιτι από την Τούμπα. Αν δεν έχουν, πρόσεξε, γιατί... όχι 90% ή 80%, 1000% διασφαλισμένα, τα πάντα. Τα πάντα, έτσι. 1000%. Γρανίτσες εμείς δεν θα γίνουμε. Γρανίτσες δεν θα γίνουμε. Α, μπράβο. Με το που θα κλείσει το γήπεδο, να ξεκινήσει, ώστε την προηγούμενη μέρα που θα κλείσει, να ξεκινήσουν τα έργα. Έτσι θα γίνει. Μόνο έτσι. Άκου τώρα τι μου είπε άνθρωπος, ο οποίος είχε εμπλοκή στα έργα που έγιναν όταν χτίστηκε το κέντρο πολιτισμού, η πισίνα δίπλα. Έτσι, ξέρεις, από πάνω από τη θύρα. Ναι, 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 από κάτω από την Αγία Βαρβάρα. Μου είπε, Κωστή μου, δεν βρήκαμε τίποτα εκεί. Ίδιος χώρος είναι δίπλα. Εκεί για να σκάψει πισίνα, προφανώς δεν έσκαψε μισό μέτρο, ή για να μπουν τα θεμέλια για να γίνει εκείνο το πι, όλο αυτό για να γίνει το κέντρο πολιτισμού κτλ. Επίσης είναι ένα κτίριο, έτσι. Άρα σκάψανε. Δεν βρήκαμε τίποτα εκεί. Τώρα, ο φόβος του κόσμου ότι σκάβοντας δίπλα ακριβώς κάτω από την Τούμπα θα βρούμε τη σάκα του Μεγαλέξανδρου, γιατί ο Φίλιππος τον έφερνε απογευματινό στο 104 Δημοτικό Σχολείο Άνω Τούμπας και θα βρούμε τη σάκα, ας πούμε, ή τα χαλινά από τον Βουκεφάλα.
Υπάρχει πάντα ένα τέτοιο φόβο, γιατί ποιος, ναι, 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 έτσι, το, ξέρω, το συζητάμε. Θα βρεθεί κάτι, ας πούμε. Λοιπόν, όμως είναι... εκεί δίπλα δεν βρήκαν τίποτα. Αυτό μου μεταφέρθηκε. Γι' αυτό λέω, επειδή ορισμένοι νομίζουν ότι είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Ναι. Κάτι μέσα εκεί, έτσι όπως είναι. Γίνεται πιο εύκολα ένα καινούριο γήπεδο κάπου αλλού, παρά αυτό που... Γιατί με το που θα σκάψει η πρώτη τσάπα που θα πάρει το μηχάνημα, θα πέσουν όλοι μαζί για να τους σταματήσουν. Και όχι έτσι. Μόνο θα είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Όχι μόνο οι από κάτω. Και από κάτω και από πάνω και... Και εδώ. Να είσαι σίγουρος. Πρώτα πρέπει να βρεθεί λύση με τους εδώ. Γιατί αυτό που έχεις μέσα στη... Ο αετός που αγκαλιάζει και τον έχει μέσα στα πούπουλά του και τον ζεσταίνει, είναι χειρότερος εχθρός από τον κάτω. Για όλα θα πάρουν τα μέτρα τους. Και το ότι δεν ακούγεται αυτό το διάστημα, Παναγιώτη, κάτι για το γήπεδο, να σε ικανοποιεί. Το ότι αυτό το διάστημα δεν ακούγεται κάτι για το γήπεδο, εμένα με ικανοποιεί. Οι ωραίες δουλειές γίνονται χωρίς να χρειάζεται να τα βγάζουμε προς τα έξω. Ορισμένα πράγματα γίνονται και δεν ακούγονται. Αθόρυβα υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν νυχθημερών για την υπόθεση του γήπεδου. Ειλικρινά είμαι πολύ κακός άνθρωπος, το δηλώνω από μόνος μου. Δεν θέλω να τελειώσει ποτέ το γήπεδο τους. Δεν θέλω ποτέ να τελειώσει. Έγινε! Το λέω. Φιλιά! Φιλιά πολλά! Φιλιά, εγώ τον αετό δεν θέλω να δω εκεί. Ξανά το λέω. Έχω γίνει γραφικός μέσα από τις εκπομπές μου. Τρέξτε να προλάβουμε έναν αετό ασπρόμαυρο, περήφανο με κορδέλες ασπρόμαυρες, να κάνει το γύρο της Τούμπας και να κάτσει στο χέρι του εκπαιδευτή. Πριν να βγει το τύμπανο στο κέντρο της Τούμπας. Να προλάβουμε. Θα το δούμε στην ΑΕΚ. Όχι άλλους, όχι. Δεν προλαβαίνουμε άλλους. Δεν προλαβαίνουμε άλλους τέσσερις. Αυτοί που είναι. Ναι. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις, καλά. Γεια σου φίλε μου, ναι, είσαι ο. Γιάννης και πήρα για την κλήρωση να σου πω. Γεια σου ρε Γιάννη, καλά κάνεις. Να σε βάλω και σένα. Πες μου τρία τελευταία ψηφία. 004. Πες μου τι άλλο θέλεις. Στείλε χαιρετίσματα, οτιδήποτε. Πες κάτι άλλο για να μην πούμε μόνο όνομα και νούμερο. Τι γουστάρεις έτσι, πες. Να πω ότι η Άκη που τρέχει ήταν πολύ τυχερή χθες πάλι. Πάλι. Όπως πάντα στο 89, στο 94. Έβαλε τον γκολ και ενώ το έβλεπα σαν να προπώ. Ήταν κάτι αξίζει και το παίζανε ότι εμείς δεν θέλουμε το κύπελο και αυτά. Μόλις έβαλε όμως τον γκολ. Μια χαρά πανηγύρισε. Όλοι μετά πανηγυρίζανε. Τα είχαν το παίζουν άνετοι, αλλά ναι, καλά, ήταν καλά. Μέσα αφουσβηγμένοι. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Περίμενα και να βγουν και σήμερα να βγουν αυτοί που λέγανε ότι είναι τακτοποιημένο. Ρε, θα περάσει η Λάρισα για να μην υπάρξουν φασαρίες και τέτοια. Όλα είναι τακτοποιημένα. Όλα. Πού είναι τα τακτοποιημένα. Τέλος πάντων. Να το παίζουν άνετοι να πούμε. Ήταν από μέσα τους φυγμένοι, αυτό ήθελα να πω. Έγινε. Να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά. Καλή, ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Σάτχος. Έλα, Ευγένη. Τι γίνεται. Καλά. Να ρωτήσω εγώ από χθες που είδα το γκολ πήγε στο 94. Ναι. Υπήρχε λόγος, επειδή δεν το έβλεπα το μάτσα, το παρακολουθούσα. Για τόσες καθυστερήσεις. Υπήρχε λόγος για τόσες καθυστερήσεις. Κοίταξε, επειδή το έβλεπα αποσπασματικά το παιχνίδι, δεν μπορώ να σου απαντήσω την ερώτηση. Δηλαδή για να γίνουν 5 λεπτά καθυστερήσεων που έδωσε. Ναι. Πρέπει να γίνει κάποιος τραυματισμός. Πρέπει να γίνει 5-6 τραυματισμοί και οι αλλαγές θα μπαίνανε έρποντα μέσα στο γήπεδο. Επειδή το έβλεπα αποσπασματικά, χωρίς ήχο, έβλεπα δηλαδή, κυνηγούσα αυτά και τα λοιπά, τον μικρό, δεν μπορώ να σου πω. Δεν έχω εντύπωση πραγματικά. Δεν έχω. Κάποιος που είδε το μάτς να μας πει, δεν ξέρω. Και όντως αυτό που είπες προηγουμένως, ότι αυτό το γκολ το φούστικο που έβαλαν στη Λάρισα μέσα. Εντάξει, γιατί μόνο αυτοί μπορούν να υπάρχει, τα κάνουν. Είναι ντροπή. Μόνο αυτοί μπορούν να τα κάνουν. Είναι φίλε ντροπή. Δηλαδή, ντροπή. Υποτίθεται ότι είστε επαγγελματίες ξεστηλισμένοι και ο συνάδελφος τον προσέχει. Τον σβερκώνει κανονικά, του ρίχνει αγκονιά στη γραμμή του αράουτ. Σταματάνε πέρα όλοι, φίλε. Έδωσε φάουλ, πέρα του. Το είναι φάουλ και, φάουλ και κάρτα αμέσως. Σταματήσαν όλοι. Και οι αεκτσίδες σταματήσανε και οι δικοί τους, έτσι. Σταματήσανε και οι Λαϊρισσέοι. Και πήρε την μπάλα ο Μασούτ και προχωράει μόνος. Δηλαδή σταματάνε όλοι. Φιλέ, η παραμικρή ευτυχία. Η παραμικρή τσίπα δεν υπάρχει. Πουθενά, τίποτα. Συνεχίζει μόνος του και σκοράρει. Με αυτό τον γκολ πέρασε η ΑΕΚ, όχι με τον γκολ του Χρυστοδουλόπουλου. Όχι με τον γκολ του Χρυστοδουλόπουλου. Με αυτό τον γκολ. Λοιπόν, και κάτι άλλο, αυτό που λέγατε για το κήπεδο,
Αν δεν μπορούν να το κάνουν στη Γερμανία, που θα ήταν μια πολύ καλή λύση, γιατί... Για τον τελικό, λες. Για τον τελικό. Ο φανατισμός που υπάρχει και ο εκνευρισμός που υπάρχει εδώ, δεν υπάρχει ανθρώπους που είναι στη Γερμανία. Όχι μόνο από το πάω καλά και τη ΣΑΚ, γιατί λαχταράνε αυτοί οι άνθρωποι. Είτε πάω ξέρεις Ολυμπιακοί, είτε ξέρεις να δουν την ομάδα τους. Ναι. Εγώ θα πω κάτι πιο ακραίο. Για μας πολύ καλό, για αυτούς όχι. Κάντε το στο Καραϊσκάκι το τελικό. Θα βγάλουμε διπλά γούστα, όχι μονά. Ναι. Θα βγάλουμε διπλά γούστα. Και τρίδιπλα. Στο Καραϊσκάκι. Ναι. Και, θα φύγουμε από το γήπεδο και οι κερκίδες θα είναι όπως ήταν όταν το πήραμε. Βέβαια. Σαν τα δόντια του Γεωργίου. Ναι. Τίποτα, κάτι δικά μου λέω εγώ. Θα είναι κάτι δικά σου. Ναι. Απείραχτα όλα. Ναι. Βεβαίως, απείραχτα. Δεν θα πειράξουμε κανέναν. Κάντε το στο Καραϊσκάκι. Απλά θα τα βάψουμε μαύρα εμείς εκεί. Θα πάρουν τα παιδιά σπρέι. Και από αυτό το κόκκινο γίνει ένα τραμάρα. Γι' αυτό σου τα δόντια του Γεωργίου. Εγώ. Φιλιά, γεια σου, Άγγελε! Γεια. Πάμε. Άλλες δυο για να τελειώσουμε. Καλημέρα σας. Έλα, Κωστή, καλή σου μέρα. Καλώς το κορίτσι. Χάνει το στοίχημα ο φίλος μου ο Καραγιάννης που έπαιξε 5 ευρώ μόνος του ότι μέχρι το τέλος θα βγουν άλλες δύο. Έχει βγει άλλη μία. Εντάξει, ωραία. Και είμαστε και στο νήμα. Εν τω μεταξύ ακούω και για πισίνα που λες, για πνίξιμο. Λες, λέω θα βάλω, για τα λουτρά, για τα κορμιά εκεί πέρα να τα λιώσουμε. Μπράβο, μπράβο. Δώσε μου το. Είσαι και στο κλείσιμο, Ανδρονίκη, Ανδρο... σε 4.29. Μπράβο. Δεν το χάλασε το όνομά σου, δεν το χάλασε, το άφησε έτσι. Όχι, μπράβο. Εννοείται. Είναι τόσο ωραίο. Ο αετός ελεύθερος και δυνατός, πάντα. Μπράβο, μπράβο Ανδρονίκη, τι ωραία, φίλε, τι ωραία. Καλή συνέχεια, έτσι. Κωστή, σε ευχαριστούμε για την παρέα. Να σε καλά, εγώ. Είδες, μ' αρέσει να ακούω από γυναίκες, φίλε. Περήφανος αετός. Έχουμε γυναίκες στην παρέα μας και εδώ και πάνω πλέον. Έτσι και ψηλά. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σου, Κώστα. Κλείνεις εσύ, αδερφέ, σήμερα εσύ κλείνεις. Τι κάνεις? Καλά, αγόρι μου. Είσαι εγώ. Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι. Γεια σου, ρε Κυριάκο. Από τη Μηχανιώνα είμαι. Σε ευχαριστώ για τα κρέατα καταρχήν. Α, πήρες κρέατα? Βέβαια, έχω μια δεκαριά μέσα στον Άγγελο. Μπράβο. Πρώτος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αγαπώ τα παιδιά, ο σύνδεσμο της Μηχανιώνας εκεί, ο Γιάννης, ο Κώστας, όλοι. Ιδιαίτερα. Όλοι καλά παιδιά είναι. Όλοι καλά παιδιά είναι. Λοιπόν, έχω να σου προτείνω κάτι. Να μου προτείνεις. Λοιπόν, για το θέμα του γηπέδου. PlayStation έχει σπίτι? Δεν άκουσα. PlayStation σπίτι. Έχω ένα στο πατρικό με το PlayStation 1. Ωραία. Δηλαδή το 2000. Ωραία. Ναι. Θα μπει στο πρώι στο FIFA, έχει πόσα γήπεδα. Διάλεξε ένα γήπεδο. Ναι. Και από εκεί μπορεί να κάνει το τελικό άνετα εκεί πέρα. Σωστά, το PlayStation, έτσι. Αλλά εγώ φοβάμαι και το άλλο. Ότι επειδή τα καινούργια παιχνίδια τα FIFA τα Pro έχουν βγάλει και την ΑΕΚ έχουν μέσα στο. Την έχουν, ε. Ναι, έχουν ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ναι. Για ψάξου θα κατεβεί, για το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Επειδή το PlayStation και το Pro Evolution παρακολουθούν τις εξελίξεις, τι προβλέπετε άμα ομάδα με ερυθρόλευκα από τον Πειραιά δεν βγαίνει να παίξει και πέφτει κάτω και κάνει θέατρο από μια χαρτοτενία στην κουκούλα ο προπονητής? Επίσης, αν ομάδα με κυτρινό μαύρα βγει και δεν ξαναβγεί να παίξει ενώ έχει πετύχει η γηπεδούχος κανονικό γκολ, τι γίνεται, το έχουν προβλέψει? Δεν ξέρω, αυτό ειλικρινά Κώστα δεν μπορώ να το πω. Γιατί να κάτι μπορώ να πω. Μπορείς μου διαιτητή, δεν παίρνει μου πει ότι έχει διαιτητή το παιχνίδι, έχει διαιτητή, να δώσει τον κόλπο και να βγει σε αποδητήρια. Και μετά από μια μισή ώρα που το ήρθαν η κονσόλα να μένει, θα την πάρει φωτιά η κονσόλα, να πει μετράει τον κόλπο. Σωστό. Λοιπόν, 10-92 Κώστα, 10-92. Γεια σου Κυριάκο. Να σε καλά, παλικάρι. Να σε καλά, να σε καλά. Σε 0-92. Λοιπόν, 12. Μαέστρο, με τι θα με ξεπροβοδήσει, με τι θα με βγάλει το κατόφλι για να βγω στην αυλή? Έμαθα πως είσαι μάγκας. Το έμαθα πως είσαι μάγκας το γράφουμε με αλφαγιώτα. Έμαθα πως είσαι μάγκας. Ελάτε, γιατί αυτή είναι η πραγματική μαγιά. Ό,τι ομάδα και να υποστηρίζετε. Είτε μας ακούτε, είτε μας γουστάρετε σαν εκπομπή, είτε δεν μας γουστάρετε καθόλου. Μας ακούτε επειδή δεν μας γουστάρετε. Ό,τι χρώμα και να είστε, ό,τι εθνικότητα και να είστε, ό,τι κόμμα και να είστε, ό,τι ραδιόφωνο και να ακούτε, δεν μας ενδιαφέρει. Ελάτε την Κυριακή 29 Απριλίου έξω από την Τούμπα, στη Θύρα 3, να δώσουμε αίμα. Κινητό συνεργείο μολυψίας έρχεται από το ΑΧΕΠΑ. Ελάτε να δώσουμε ζωή. Θα είναι μαζί μας και ο μήνυμα, το αδερφάκι μας, ο Άκης Σακισλόγλου. Μιλήσαμε, συνεννοηθήκαμε και θα είναι και τα παιδιά από εκείνο το σταθμό που είναι αδερφάκι του Λίμπερο στην παρέα μας και καλοδεχούμενος όποιος θέλει να έρθει. Μαέστρο, από το 1 ως το 12 ανακάτεψα,
αρρύθμισα από τα δικά σου χυλάκια κρέμονται οι φίλοι μας. Ξαναλέω γιατί το κάνουμε έτσι. Και υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερη, γιατί αλλιώς είναι ένα νούμερο στα 140, γιατί όταν δίνουμε τα τηλέφωνα και έξω, χτυπάει από τις 8.30 μέχρι τις 10, είναι 140-150 γραμμές. Εσίως δεν το λέμε με έπαρση, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και τρελαίνεται η Μαριλής και δεν προλαβαίνει. Και όσοι θέλουν να βγουν στον αέρα, είναι μπλοκαρισμένο και κρασάρι, όπως μου είπανε. Δηλαδή έρχεται με κάτι κρασά, κάτι λευκά, κάτι ροζέ, κάτι κόκκινα. Κρασάρι, λέει ο σερβερ και ο κροάτερ. Πέφτει το σύστημα, να πούμε, ξέρω εγώ να πούμε. Γι' αυτό λοιπόν το κάνουμε πλέον έτσι, μέχρι να αποκατασταθεί το θέμα με τα μηνύματα. Έτσι. Άρα λοιπόν, δίνουμε έτσι τη δυνατότητα. Και σας βγαίνει και τζάμπα φυσικά με ένα σταθερό τηλέφωνο. Από το 1 μέχρι το 12, μαέστρο, δώσουμε ένα νούμερο για να στείλουμε το 6. Το 6. Το 6. Το 6 είναι ο Πάνος σε 485. Ο Πάνος σε 485. Πάνο, τηλεφωνείς τώρα στο 2310-287-888, αφήνεις ονοματεπώνυμο για να σου πει τα σχετικά η Μαριλής. Δευτέρα ως Πέμπτη θα πας εκεί με την γυναίκα σου, με τη φίλη σου, με ό,τι θέλεις, με όποιον αγαπάς. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, ακόμα μια εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Φτάνει στο τέλος της! Ζούμου σου λέμε! Ζούμε μεγάλες στιγμές, τη ζούμε! Μπαίνετε στο site μας, ακούτε την εκπομπή σε μαγνητοσκόπα, σε επανάλα. Είμαστε καλύτεροι στην επανάληψη. Πιο γλαφυροί, πιο αέναοι, πιο εντυπωσιακοί, πιο θελκτικοί, να πούμε. Πιο φαντασμαγορικοί επίσης. Να μια ωραία λέξη. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Δασκαλάκη που κόλλησε και σήμερα βαρέα ένσημα και ήταν στήριγμα κολονοδορικού ρυθμού πίσω από την κονσόλα, ο κονσολιέρης μου. Εδώ είμαστε. Μην ξεχνάτε, χορηγή δεύτερη ώρα είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Υπέροχα πράγματα, τρέχοντα σαλάτια με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Όποιο πήγε, ξαναπήγε γιατί κόλλησε, γι' αυτό λέγεται Λαδόκολα. Πα και κολλά εκεί με τι υπέροχε γεύσει. Και βέβαια, κατασκήνωση, υπέροχη κατασκήνωση. Μια φορά και έναν καιρό, εκεί θα πάτε τα παιδάκια σα. Υπέροχα πράγματα εκεί, γιατί εκεί έχει όλα τα αθλήματα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βόλι και πινκ-πονγκ. Και όλα όσα θέλετε. Και βέβαια και extreme sports. Πίστα να ρίχνει, σκοποβολή, τοξοβολία, flying fox. Flying fox είναι αυτό που κρεμιούνται με το. Με το σύρμα. Με απόλυτη ασφάλεια και εικαστικά, με ζωγραφική, με πυλό, με τροχό, μαύρο θέατρο, βιωματικά εργαστήρια, τα πάντα. Αριστοτέλος 22, μπουκάρετε και ενημερώνεστε οικογενειακού χαρακτήρα. Όχι χιλιάδες και χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Έτσι. Όμορφα και ωραία. Προσέχουν τα παιδιά σας σαν τα μάτια σας στη Νέα Σκηνή Καλκιδικής. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο, τα τρία μπουμπούκια. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Bye, 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 bye.